Στη γραμμή μας έχουμε τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη, τον Δημήτρη τον Σταθακόπουλο. Δημήτρη μου, εκτός της Κωνσταντινουπόλεως, τι σηματοδότησε για την υπόλοιπη Ευρώπη? Λοιπόν, κάνετε μια ωραία εισαγωγή για να δούμε τι σηματοδότησε. Θα μου επιτρέψεις έτσι λίγο να βάλω και εγώ μερικά τουβλάκια στο οικοδόμημα της κατανόησης που θα προσπαθούμε να κάνουμε απόψε. Από το 1071, μεσολαβή βέβαια στο 1204 και μέχρι το 1453, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όπως αναφέρει στο θεμελιώδες έργο του ο Σπύρος Ουβριώνης, η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και διαδικασία εξλαμισμός της Ασίας, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν βρίσκεται στο χρονικό ενός προαγγελθέντος θανάτου. Οι Σελτζούκοι μέχρι το 1299, το 1204 ενδιάμεσα οι Θράκοι και οι Οθωμανοί από το 1299 και μετά, όταν εμφανίζεται στην ιστορία ο γιος του Ερτογρούλου της Φυλής Καγή, το σύμβολο της οποίας Φυλής Καγή έχει ως σύμβολο το κόμμα της Αξενέρ, το γιώτα ύψιλον γιώτα, προφέρεται γη, σημαίνει καλό, αλλά ήταν το σώμα της Φυλής Καγή και δεν συμβολίζει το καλό, συμβολίζει δύο βέλη και ένα τόξο με το βέλος το οποίο είναι τη μοναφύγη. Και από το 1453 που γίνεται η άλωση και μετά, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά θα πρέπει να απορεί κάποιος πώς μπόρεσε να αντέξει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αυτά τα 400 χρόνια. Ξεκινάμε επί τροχάδι και λέμε πρώτον, τα στρατεύματα τα Βυζαντινά ως επί το πλείστον είναι μισθοφορικά. Μέσα στους μισθοφορικά Βυζαντινά στρατεύματα οι περισσότεροι είναι Τουρκομάνοι. Πολλοί εξ αυτών χριστιανοί, ένας εξ αυτών, τους λέγανε Τουρκόπουλους, ένας εξ αυτών διάσημος σε όλους, ειδικά όσους θρησκεύονται και έχουν πάει στο Άγιο Όρος, ήταν ο Κουτλουμούς, ο κτήτορ της Μονής Κουτλουμούση. Στη συνέχεια, όταν συγκρούονται οι Σελτζούκοι μεταξύ τους μαζί με τους Οθωμανούς, έχουμε από το 1299 και μετά τη μετατόπιση της πρωτεύουσας των Σελτζούκων στο Εικόνιο, στην Προύσα πλέον ως πρωτεύουσα των Οθωμανών. Συνέχεια στην Ανδριανούπολη, άρα βλέπουμε ότι γενικά προσεγγίζεται η Κωνσταντινούπολη και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είτε με το καλό είτε με το άγριο οι πληθυσμοί εξισλαμίζονται και ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο λαός λαϊκά, τουρκεύουν. Δηλαδή έγινε μουσουλμάνος, τούρκευσες. Μπορεί να σημαίνει διάλεξε το γονίδιό σου. Πάνω από 70 λαότητες που κατοικούν στη Βαλκανική και στην Μικρά Ασία, αλλά φτάνουν σε μερικές περιπτώσεις μέχρι κάτω στην Ιεμένη, τουρκεύουν. Άλλοι μέσα από το γενιτσαρισμό, άλλοι με τη βία, άλλοι ωφελημιστικά. Έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα όπου ο πατέρας και η γη γίνονται μουσουλμάνοι, η σύζυγος και οι κόρες παραμένουν χριστιανές. Έχουμε πάρα πολλούς διοικητικούς Βυζαντινούς οι οποίοι πάνε με το μέρος των Σελτζούκων ή μετά με το μέρος των Οθωμανών, τους μαθαίνουν τις δομές του κράτους, τους μαθαίνουν πώς να συντηρούν και να ξαναχτίζουν τα κτίρια τα οποία έχουν γκρεμιστεί από τις πολιορκίες, από τους πολέμους κτλ. Και να κάνουν τα λεγόμενα κέντρα, στα τουρκικά οθωμανικά λέγονται κέντ, και εδώ πέρα ελληνική λέξη. Να φτιάχνουν τεμέλ, τεμέλ σημαίνει θεμέλιο, και να έχουν πόρτες τις οποίες ανοίγουν με αϊναχτάρ, ανοιχτήρια και κλειδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και η τεχνική ορολογία περνάει από την βυζαντινή τεχνική ορολογία στους Οθωμάνους. Ακόμα και πράγματα απλά, π.χ. το ψήσιμο του κοφτού κρέατος, αυτό που λέμε σήμερα κύμα, είναι εις εσχάριον κοπτών κρέας, εις γερακιώφτε, στα τουρκικά σήμερα γνωστό. Τα καλτερίμια, τα οποία ουσιαστικά είναι τα καλλίδρομα, στα εξάρχεια γνωρίζουμε την οδό καλλιδρομείο, σημαίνει δρόμοι οι οποίοι δεν είναι λασπόδεις, αλλά έχουν την πέτρα έτσι φτιαχτεί, ώστε να μην λασπώνουν οι δρόμοι και να περνάνε άνετα. Αυτά είναι τα λεγόμενα καλλίδρομα των αρχαίων και των Βυζαντινών, καλτερίμ με την είναι παραστορά. Και το καλλιδρόμιο όρος, έτσι.
Ακριβώς, με την παραφθορά των Τούρκων. Στους υποδρόμους από κάτω είχαν ζώα και φυλακισμένους οι Βυζαντινοί, υπόδρομος, υποδρούμ, μπουντρούμ, έξω και λέξη μπουντρούμι, και γενικώς αρχίζουν και αποκτούν δομές και σε θέματα διοίκησης οι Σελτζούκοι και μετά οι Οθωμανοί, με τη βοήθεια γραφειοκρατών, καλεμτζίδων, δηλαδή αυτοί που κρατάνε το καλάμι και το βουτάμε στη μελάνη για να γράφουν, καλεμτζίδων οι οποίοι είναι κυρίως Βυζαντινοί. Όπως και η τεχνική και όπως μας αναφέρει ο Παχημέρης, ακόμα και η μουσική, μας αναφέρει την περίπτωση ροδιτών μουσικών, οι οποίοι βρίσκονται στο σαράι του Σουλτάνου στο Ιπόνιο και αργότερα παίζουν στους Βυζαντινούς. Δηλαδή το υποκείμενο που κουβαλάει τη μουσική είναι από τη Ρόδο, αλλά όπου πληρώνουν καλά παίζουν. Παίζουν στο Σουλτάνο, θεωρείται ότι είναι τουρκική μουσική αυτή. Ναι, αλλά το υποκείμενο που παίζει τη μουσική δεν είναι Τούρκος. Παίζουν την ίδια μουσική, πάνε μετά και παίζουν στους Βυζαντινούς μουσική. Άρα λοιπόν η μουσική είναι η ίδια, προερχόμενη από το υποκείμενο, τον δημιουργό συνθέτη, και εκφράζεται σε διαφορετικές αρχές, τη Σελτζουκική ή αργότερα την Οθωμανική ή την Βυζαντινή. Αυτό συμβαίνει και στη τέχνη, σε αυτούς που χτίζουν κτλ. Και έχουμε και τους κατεπάνω, σημαίνει φεουδάρχης ουσιαστικά, έξω και λέξη καπετάνιος και κάπτεν, κατεπάνω, που έχουν τα θέματα της επαρχίας, δηλαδή τα φέουδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γνωστοί, ονομαστοί. Η οικογένεια Εμβρενός, ο Γανζή Εμβρενός και η οικογένεια του Μιχάλη Τσουπανού και ο Σεμιχάλ, οι οποίοι τουρκεύουν, γίνονται μουσουλμάνοι και είναι στη δούλεψη πρωτοκλασάτη αξιωματούχοι των Σουλτάνων και ουσιαστικά χάρη σε αυτούς κατακτώνται οι κτίσεις στη Βαλκανική. Επομένως, είναι αξιοπερίεργο πως μπόρεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να υπάρχει έστω ως Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1353. Με τέτοιο πόλεμο που δέχεται, όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα, που οφειλούν οι τα άκρα προνοούμενοι, οι ακρίτες δηλαδή, αλλά και εσωτερικά που έχουν διεισδύσει ειρηνικά ή πολεμικά ή με καταδρομικές επιδρομές που κάνουν οι ακιντζίδες. Σήμερα τα ακιντζίδες το ξέρουμε ως επώνυμο. Αυτή είναι η καταδρομή λοιπόν, και με το καλό ή με το άγριο ουσιαστικά κατακτούν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία πολύ πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη. Τόσο στα χέρια των Αφράγκων το 1204, όσο και των Οθωμανών το 1453. Κυρίως θα είναι παρόδο να πούμε ότι οι αμυνόμενοι που είναι μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι κυρίως Βενετσιάνοι, Γενοβέζοι, διάφοροι μισθοφόροι που είχαν βρεθεί έμποροι τυχαία στην Κωνσταντινούπολη και το διάστημα από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αρκετοί βεβαίως χριστιανοί τόποι της πόλης κάτοικοι, πολλοί έχουν φύγει στο προηγούμενο διάστημα, κάποια κριτικά πλοία που έφτασαν, κάποιοι λίγοι πολεμιστές εδώ και εκεί, όμως η πλειοψηφία των τόπιων πληθυσμών που δεν είναι Τούρκοι είναι απ' έξω από τα τείχη. Εν αμφιβολία υπάρχουν Τουρκομάνοι, γιαγιά, υπάρχουν αναλώσιμοι, δηλαδή γιαγιά σημαίνει πεζικάρι, αυτή είναι αναλώσιμη στο πεζικό του Οθωμανικού στρατού. Είναι τα πρώτα στήφη που πάνε έτσι για να σκοτωθούν, για να πατήσουν πάνω σε αυτούς οι γενίτσαροι, οι οποίοι είναι όλοι παιδιά χριστιανόπαιδα από τη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι πατούν πάνω σε αυτούς, πως χρησιμοποιούν ως γέφυρα και γενικώς όταν έχουν πέσει όλες οι βολές των τόξων και των αγκοντίων πάνω στους πρώτους, μέχρι να ξαναοπλίσουν για να ρίξουν, αυτοί κερδίζουν έδαφος. Οπότε οι γενίτσαροι, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι, ξαναλέω, πατάνε πάνω στους Τουρκομάνους γιαγιά οι οποίοι έχουν σκοτωθεί προηγουμένως. Οι δε αξιωματικοί τους είναι όλοι εξωμώτες, όλοι εξωμώτες και του ναυτικού και του Σαλτοξηράς, είναι όλοι Βαλκάνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές και βεβαίως έχουμε τον Φατίχ, τον Πορφητή, ο οποίος είναι από μάνα Γαλλίδα, εν αμφιβολία βέβαια λένε κάποιοι, ίσως είναι η μάνα του, η μάρα, η οποία σε κάθε περίπτωση τον μεγάλωσε. Τον έχει μάθει να λέει το πατερημόν, έχω δημοσιεύσει το αλφαβητάριό του, το έγραφε στα ελληνικά. Και αυτό που λένε ότι η μάνα ήταν Ελληνίδα και χριστιανή. Ναι. Έχω δημοσίευση του Φατίχ, ναι, του Πορφητή. Η μάνα ήταν η Γαλλίδα ή η μητριά του σε κάθε περίπτωση, θα ήταν και όχι η μητριά του, αλλά φυσική του μάνα, η οποία τον μεγαλώνει σε κάθε περίπτωση, τον μαθαίνει το πατερημόν. Γράφει ελληνικά, έχω δημοσιεύσει από τα Οθωμανικά αρχεία το αλφαβητάριό του, μιλάει άριστα ελληνικά. Και όχι μόνο και αυτό,
αλλά είναι, είναι και μέτοχος της ελληνικής ιστορίας και της αρχαίας ιστορίας. Ναι, ναι, ότι το κοιμάται με τον Ισκεντέρ Ναμέ, που είναι ουσιαστικά το μεγάλο Αλεξάνδρο ο Βίος, αυτό κοιμάται. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τετάρτη Δημοτικού, στο Μεταξουργείο, δεκαετία του 50, δάσκαλός μας ο κύριος Ξίδης και το αλφαβητάριο φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο κείμενο, το οποίο κείμενο περιγράφει την επίσκεψη του Μωάμεθ στην Αθήνα, όπου ο κατακτητής έρχεται στην Αθήνα, πάει στην Ακρόπολη, αφήνει το στρατό και τους αξιωματούχους πίσω του και ολομόναχος οδεύει στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας τότε είχε γίνει εκκλησία αφιερωμένη στην Παρθένα. Περνάει όλο το βράδυ του μέσα στο ναό. Ανησύχησαν πάρα πολύ οι αξιωματούχοι του, αλλά ήταν αυστηρή η εντολή του να μην ανεβεί κανείς στο ναό. Όταν το πρωί κατέβηκε, πέσαν όλοι επάνω του. «Τι έκανες εκεί πάνω?» τον ρώτησαν. «Επικοινωνούσα», του λέει, «με την αλήθεια του κόσμου». Δεν τους μίλησε ούτε για Λάχ, ούτε για Χριστό, ούτε για τίποτα άλλο. Πράγματα τα οποία προδίδουν μια βαθιά γνώση ελληνικής γραμματείας, που πολλοί λένε ότι οφείλεται στη μητέρα του. Είχε κάνει εντύπωση 10χρονό παιδί, το κρατάω στη μνήμη μου από όλα τα αναγνωστικά τα οποία είχαν πολλά και υπέροχα θέματα. Αυτό. Μα ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να εκδώσει ένα βιβλίο που περιείχε όλα τα δόγματα τα πολιτικά του Βυζαντίου. Δηλαδή το ονόμασε πολιτική και ήταν τα πολιτικά δόγματα του Βυζαντίου. Επίσης είχε στην αυλή του Έλληνες λόγιους και καλλιτέχνες από την Αναγέννηση, από την Ιταλία. Είχε φωνάξει το μεγάλο ζωγράφο Μπελίνη, ο οποίος του έκανε το πορτρέτο. Το γνωστό. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει αυτό. Και το πιο σημαντικό. Είναι και δημοσιευμένο. Ναι. Και το πιο σημαντικό για τη διοικητική του μηχανή, έφερε 1000 οικογένειες από την Τραπεζούντα. Από τον Πόντο, ναι. Από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ναι. Ήταν αυτή, τους εγκατέστησε στο φανάρι, στην περιοχή. Και είναι οι περίφημοι φαναριώτες. Είναι αυτοί οι οποίοι του οργάνωσαν τη διοικητική μηχανή. Και δημιούργησε μια τεράστια βιβλιοθήκη με χειρόγραφα ελληνικά και λατινικά και έφερε και από το μουσουλμανικό κόσμο, από την Περσία και άλλα. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή είχε... σκεφτούμε ότι στην κατάκτηση ήταν 21 ετών μόλις, έτσι. Ήταν 21 ετών. Και βέβαια και είχε και όσο ήταν ο Αλέξανδρος όταν μπήκε στα Σούσα, νομίζω. Μα είχε το βίο του Αλεξάνδρου, την Ιλιάδα. Βέβαια. Αυτά, ναι, ναι. Αυτά μεγάλωσε ο Πορφυρής. Αυτό είναι τα παράδοξα. Δηλαδή ότι αυτός μεγάλωνε με μια ελληνική παιδεία και στρατηγική των Ελλήνων. Ήξερε ελληνικά, ήξερε φαρσί, τα περσικά δηλαδή. Σαφώς την οθωμανική γλώσσα της εποχής. Ξέρε να γράφει, ξέρε να επικοινωνεί, είχε στρατηγικό πνεύμα και γενικώς δεν εκτιμούσε καθόλου τους εξωμότες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ήταν και από τη μία μεριά και από την άλλη, και δεν εκτίμησε καθόλου τη στάση του Λουκά Μουταρά, ο οποίος του είπε «σώσε με και έχω όλα τα πλούτη εδώ» και του λέει «δεν θα σε σώσω, θα σε τιμωρήσω αυστηρά,
διότι είχε τα πλούτη και τα φύλαγε, αντί να τα δώσει στην πατρίδα, ώστε να σωθεί η πατρίδα. Τα φύλαγε για να αφήσει τώρα να ξαγοράσει σε μένα. Όπω πούνε στην πατρίδα, ώστε να πουλήσει και εμένα. Και τον άπειρο κεφάλι σε κατευθείαν. Είχε τραγικό τέλο και τον βγάζουν παρά η οικογένειά του. Και βέβαια ο στρατό του κυρίω αποτελείται από γενιτσάρου, χριστιανού. Ναι, χριστιανό. Πρέπει να είναι η τελευταία φορά που ο Ελληνισμό είδε Τουρκομάνου, Μογγόλου σε στρατεύματα. Οι οποίοι ήταν η γιαγιά τότε που του χρησιμοποιούσαν, η γιαγιά σημαίνει πεζικάριο, του χρησιμοποιούσαν μπροστά για να πατήσουν επάνω οι γενίτσαροι. Ένα τέτοιο γενίτσαρο είναι και ένα μυθικό πρόσωπο, ένα στηριώδη, ο Λουμπατλή Χασάν, ο οποίο κατά την Οθωμανική παράδοση ανέβηκε πάνω σε ένα πύργο, σήκωσε τη σημαία την Οθωμανική, την πράσινη, με αποσπάσματα από το Κοράνι, δέχτηκε καταιγισμό βελών και αυτό σκοτώθηκε. Και εκεί μασούζει ένα ιστορικός Οθωμανός της εποχής σύγχρονος, ο Σεϊχ Ζαντέ, μασούζει το... Έχω δημοσιεύσει ένα άρθρο με τα ονόματα των ιστορικών της εποχής που γράψανε για την άλωση, όχι ιδιαίτερα πράγματα. Δεν γράφανε ιστορία αυτή ακριβώς με την έννοια που γράφανε οι Δυτικοί και ο Χαλκουβονδίτης ή ο Σπατζής κτλ. Αυτοί γράφανε ακόμα ιστορία τύπου Ομήρου. Δηλαδή πώς έγραφε ο Όμηρος τα γεγονότα, αλλά λίγο ποιητικά, λίγο ηρωικά κτλ. Έτσι γράφανε ιστορία ακόμα την εποχή εκείνη οι Οθωμανοί. Τη γράφανε σαν ένα επικό γεγονός και όχι σαν ποιήση περισσότερο παρά σαν ιστορία δυτικής μορφής όπως την αντιλαμβανόμαστε τώρα. Άρχισαν πολύ να γράψουν ιστορία με τα δυτικά πρότυπα. Φτάσαμε στην εποχή ας πούμε, του 19ου αιώνα για να γράψουν ιστορία όπως την αντιλαμβάνονται οι δυτικοί. Εν διάφορη περιπτώσει, μας διασώζουν λοιπόν την ιστορία του Λουμπατλή Χασάν και εκεί διασταυρώνεται και από αυτούς ότι βρέθηκε το σώμα του Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, ακέφαλο. Σώζεται και από αυτούς σε διασταύρωση πηγών. Το αναφέρει και ο Νικηφόρος Σκόπουλος αυτό στο ένα έργο του για την άλωση. Σε κάθε περίπτωση, για να βάλω μια τελεία στο αρχικό ερώτημα για να μην κουράζω τις ακροατές, η πτώση της Κωνσταντινούπολης εκείνη τη στιγμή σηματοδότησε ουσιαστικά είτε το ατελείψαν είτε όχι πλήρως εκείνη τη στιγμή, σηματοδότησε την εγκατάσταση πλέον των Οθωμανών, οι οποίοι δεν είναι ένα λαός, είναι μια πολυεθνική αυτοκρατορία, με άτομα τα οποία με το καλό ή με το κακό έχουν ενταχθεί σε αυτήν, με το άσχημο μάλλον ή με το καλό, έχουν με το ζόρι τέλος πάντων, έχουν ενταχθεί στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Και ο σκοπός τους είναι να φέρουν το νέο, δηλαδή την αλλαγή, την παρικμασμένη κατά αυτούς Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία παρέπεται για χρόνια, για αιώνες. Γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι το νέο που του δίνει το νέο σφρίγος, το νέο όραμα, είναι το Ισλάμ. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε οι γενίτσαροι παραδείγματι, παρότι έχουν γνώση της και συνείδηση της καταγωγής τους, να γίνονται φανατικότεροι του βασιλέως στην κυριολεξία. Ο Λουμπατλή Χασάν είναι αυτός, όπως είπαμε μέσα, προηγουμένως. Και γενικώς πρέπει ο Ελληνισμός, όπως είπα προηγουμένως, τελευταία φορά να είναι Τουρκομάνους εκείνη την περίοδο. Από εκεί και πέρα ο Ελληνισμός έχει ως δυνάστες του κυρίως στη Βαλκανική και στην κυρίως Ελλάδα από εδώ. Έχει τόπιους, οι οποίοι έχουν εξλαμιστεί, έχουν τουρκέψει, έχουν γίνει Οθωμανοί εξωματούχοι και υπήκοοι σαφώς. Ό,τι εξεγέρσεις γίνονται μέχρι το 1821 ουσιαστικά κατά αυτόν βάλουν. Αυτοί ένα αμφιβολία έχουν μάθει να μιλούν Οθωμανικά, τουρκικά δηλαδή της εποχής. Είναι πιο κοντά στα Πέρσικα, παρά σε σημαίνει τα τουρκικά. Ένα αμφιβολία έχουν μάθει λοιπόν να μιλάνε και να γράφουν. Μιλούν το γλώσσα τοπική, δηλαδή μιλούν έξω βλάχικα, μιλάνε αρβανίτικα, μιλάνε την Κρήτη κριτικά, στην Κύπρο μιλάνε τα κυπριακά, στην Πελοπόννησο μιλάνε τα μωραϊτικά. Εντάξει, έχουν γίνει μουσουλμάνοι, Οθωμανοί αξιωματούχοι, έχουν τουρκέψει. Τέλος πάντων είναι εχθροί. Με αυτούς πολεμάμε ουσιαστικά. Ακόμα και την περίοδο του 1821, οι λεγόμενοι Κονιαρέοι προκόντουσαν από την Ανατολή να πολεμήσουν στην Ασία, αντιμετωπίζονταν τους Γερλίδες, τους ντόπιους δηλαδή, Μωραϊτες, μουσουλμάνους, Τούρκους, τέλος πάντων, αντιμετωπίζονται ως ξένοι παρήσακτοι, τους κοροϊδεύουν, τους δένε τους ντόμιδες, τους κοροϊδεύουν γενικώς. Και ήδη ήταν αλήθεια για τους για να γυρίσουν πίσω στην
στην Ανατολή. Αλλά και αυτή πάλι δεν είναι τουρκομανικά μογγολικά φύλλα. Είναι εντάξει, μάλλον Κούρδοι, είναι Συρία, μπορεί να είναι Γεωργιανοί, όπως ήταν ο Κουσιτπάσα, Γεωργιανός και τα λέγοντας. Εν τέτοια περιπτώσει, για να μην χαθούμε στο διάβατο της ιστορίας, η άλωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τον κόσμο και την εποχή. Το συνειδητοποίησαν αρκετοί ιστορικοί της εποχής. Στην πορεία ήταν τα επίχειρα. Ο Πάπας την περίοδο εκείνη έχει αντιληφθεί τι γίνεται και κάνει μια ίστατη προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι ανέμακτα. Υπάρχει μια επιστολή στα αρχεία του Βατικανού. Δεν ξέρουμε αν παρελήφθη ποτέ από το Παπί. Δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη. Πάντως είχε γραφτεί αυτή η επιστολή και απευθύνω στον Παπί και του λέει: είναι χριστιανός, καθολικός, θα σε αναγνωρίσω ως τον Κέσσαρα των Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα είμαστε καθολικοί σωθείς και εγώ και εμείς από εδώ πέρα καθολικοί είμαστε και θα έχουμε πάλι την μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Ανατολή και Δύση, τη Ανατολή Αθλημοστέ. Δεν ξέρουμε αν την Ελλάδα θα δει, δεν υπάρχει απάντηση. Πάντως στα αρχεία του Βατικάνου υπάρχει αυτή η επιστολή. Έχω δημοσιεύσει τα σχετικά άρθρα. Όποιο θέλει για την άλωση μέσα από τι αθηματικέ πηγέ μπορεί να κουκλάρει και θα βρει τα άρθρα μου με όλε τι πηγέ, τι αναφορέ και τι παραποτέ. Τώρα δεν θέλω να είμαι τόσο ακαδημαϊκό, είναι πολύ σημαντικό τώρα. Έχουμε κάποια πράγματα να επισημάνουμε. Πρώτα απ' όλα και κάποια ερωτηματικά. Άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Πρώτα απ' όλα, ποιος ήταν ο πληθυσμός της πόλεως? Εκείνη την περίοδο δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα 10-15.000 και γύρω στα 80 με 100.000 άτομα ήταν απ' έξω αυτοί οι πολιορκητές. Αυτή είναι η αναλογία περίπου, η αληθινή. Όχι, ο πληθυσμός της πόλεως. Ο πληθυσμός της πόλεως στην ακμή της πρέπει να ήταν και τον εκατομμύριο. Εκείνη την περίοδο τώρα έχουν φύγει περισσότεροι, είναι και γενικώς παρικμασμένοι. Έχουν φύγει από το προηγούμενο διάστημα, γιατί πολύ ωραία γινόταν δύο μήνες. Αλλά γενικώς, όταν βλέπανε τους Οθωμανούς να πλησιάζουν και είχαν κάνει πρωτεύουσα στην Αδριανούπολη, ξέρανε τι τους περιμένει. Ειδικά όταν είχαν κατακτήσει και το Ρουμελ Χισάρ και το Ανατολή Χισάρ, τα δύο κάστρα, που είχαν σαν δύο διατροπονικά. Κάνω μια παράκληση. Η φωνή σου έρχεται. Α, συγγνώμη. Ναι. Τώρα. Ναι. Για να μπορούν να παρακολουθούν και οι ακροατές μας. Την περίοδο της πολιορκίας δεν πρέπει να ήταν πάνω από 50-60.000. Εκεί ήταν. Ναι. Αυτός ήταν ο πληθυσμός. Ναι. Και γύρω 10-15.000 μαχητές. Γι' αυτό και δεν στέκουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι ήταν 100.000 μοναχοί στα μοναστήρια κλπ. Και δεν πήγαν να πολεμήσουν. Είναι αδύνατο. Δεν υπήρχαν τέτοια στιγμή εκείνη την εποχή. Ναι. Άλλωστε, όσοι μοναχοί ήταν σε θέση να πολεμήσουν, είχαν πάει και πολεμούσαν. Ναι. Έτσι. Το ερωτηματικό, η σύνθεση των ελληνικών δυνάμεων, ποια ήταν? Τα ελληνικά στρατεύματα κυρίως ήταν απ' έξω. Είχαμε περίπου 5.000 Βυζαντινούς και κάποιοι βρίσκονταν απ' έξω. Οι άλλοι ήταν διάφοροι ξένοι και μισθοφόροι κτλ. Μέχρι και Σκοτσέζος υπάρχει. Υπάρχει και ένα στράτευμα με τον ξάδελφο του Φατίχ, τον πρώτο ξάδελφο, τον Ορχάν, ο οποίος ήθελε να έχει τη βοήθεια, πολεμάει μαζί με τους Βυζαντινούς κατά των Οθωμανών, με το στράτευμά του. Αυτός στη συνέχεια, νομίζω αν θυμάμαι καλά, εκτελέστηκε και πετάχτηκε έξω από τα στράξη, από τα τείχη, από τους Οθωμανούς μετά την άλωση. Είχε πάει με το πέρας των Οθωμανών, των Βυζαντινών, γιατί ήθελαν να τον βοηθήσουν, τον Ορχάν, να γίνει αυτός σουλτάνος στη θέση του Φατίχ. Αυτό ήταν μεγάλη προδοσία, όπως αντιλαμβάνεσαι, για τους Οθωμανούς. Ήταν ορκισμένος αυτός, όπως ήταν πλέον Μουρτατή, ήταν αποστάτης. Τον ίδιο καιρό υπάρχει ο Σκεντέρμπεϊς. Σκεφτείτε, ναι, στην σημερινή Αλβανία. Ο οποίος εκδηλώνει την επιθυμία να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Τι συμβαίνει ακριβώς? Όπως όλα τα παιδιά των αρχόντων, πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, η Βαλκανική είχε κατακτηθεί, έτσι. Έχουμε τη μάχη του Ξηφοπεδίου, έχουμε την κατάκτηση Θεσσαλονίκης, έχουμε εισβολές, δηλαδή πολύ πιο πριν. Οι πληθυσμοί έχουν ήδη αλλοιωθεί, υπό την έννοια ότι έχουν φυτευτεί οικισμοί, χωριά, ολόκληρα.
ολόκληρα από Τουρκομάνους οι οποίοι έχουν έρθει από την Ασία και τους έχουν φυτέψει μέσα στην Βαλκανική ως μανιτάρια. Και τα παιδιά των αρχόντων, των ντόπιων, επειδή οι πατεράδες τους δέχτηκαν οι περισσότεροι πολέμεις, αλλά μετά παρεδόθηκαν οι περισσότεροι, ξέρω δεν μαζεύεται αυτό, υποτάθηκαν στους Οθωμανούς και γίνανε Οθωμανοί αξιωματούς. Δηλαδή διατήρησαν τα φεουδά τους, διατήρησαν τις εκτάσεις τους. Βάλτος ας πούμε ουσιαστικά υποταγή στους αξιωματούχους των Σουλτάνων, γιατί είναι αρκετά χρόνια, είναι 100 χρόνια πριν την άλωση όλα αυτά. Και τα παιδιά τους υποχρεωτικά πήγαιναν στο Εντερούν, δηλαδή στα ενδότερα, στα εσωτερικά, όπου διδάσκονταν ένα είδος σχολής ευελπίδων, θα λέγαμε, τα σπέντα σύγχρονα δεδομένα, γινόταν αξιωματικοί. Και τα παιδιά αυτά έπρεπε μετά, αφού υπηρετούσαν εκεί στο Οθωμανικό στράτευμα, να γυρίσουν πίσω και να είναι εκπαιδευμένοι στα νάβατα του εκάστοτε Σουλτάνου και να υπηρετούν τον Σουλτάνου και να είναι σε αυτή τη λογική. Τα στρατεύματα, τα υπόλοιπα, τα βαλκανικά, τα χριστιανικά, μεταξύ των οποίων και τα Σκερτέπη και άλλων, υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες γιατί δεν βρέθηκαν, ότι δεν είχαν σαφή ενημέρωση, ότι ξέραν τι γίνεται, ότι δεν τους θέλανε, ότι υπήρχαν κολλήματα από τους Οθωμανούς που τους υπήρχαν στρατεύματα διάσπαρτα, δεν ήταν ελεύθερες περιοχές, έτσι μην πρέπει να δούμε. Ήταν δύσκολες οι μετακινήσεις των στρατευμάτων. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες. Υπάρχουν δικαιολογίες όχι μόνο για τους Βαλκάνιους, υπάρχουν δικαιολογίες και για τους Ρώσους. Υπάρχουν δικαιολογίες τέτοιες διάφορες και για τους Δυτικούς που όλο φτάνουν και ποτέ δεν φτάνουν. Υπάρχει και ένα τραγούδι σχετικό που μιλάει για τα καράβια τα κριτικά. Έσπασαν το πλοίο, μπήκαν κάποιες προμήθειες και τέλος πάντων. Όχι μόνο προμήθειες. Όχι μόνο προμήθειες, αλλά και ένας ικανός αριθμός μαχητών. Ναι. Γι' αυτό εξάλλου η κριτική. Λέει και για τον Φλαντανελά τώρα, έτσι τον. Όχι, γι' αυτό εξάλλου η κριτική. Διατηρούν τα κρόσια. Τα οποία τα κρόσια επάνω στο μαντιλόθετό τους είναι τα δάκρυα για την πτώση της πόλεως. Εξάλλου ο πύργος, τον οποίον υπερασπίστηκαν, δεν παρεδόθη ποτέ. Ναι, και στο τέλος, σε αναγνώριση της γενναιότητός τους, ο Φατίχ τους επέτρεψε να αποχωρήσουν με τον οπλισμό τους. Υπάρχει ιστορία με 12 ναυτικούς που ήταν τόσο σίγουροι ότι θα έρθει βοήθεια από τη Δύση, που τους είχαν στείλει στο Αιγαίο με ένα πλοίο για να καθοδηγήσουν το στόλο, το Βενετσιάνικο. Βέβαια ψάχνανε οι άνθρωποι, δεν βρήκαν τίποτα και γύρισαν πίσω και προλάβαν και πολεμήσαν και όλες τις τελευταίες μέρες. Η ουσία, έτσι, αν πούμε μια πέντα για όλο το θέμα, είναι ότι στα την Νίπολη είχαν αποφασίσει οι πάντες πριν των αμυνωμένων ότι έχει τελειώσει. Θα πες, δηλαδή, αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει γενικά στο κόσμο εκείνη την περίοδο. Δηλαδή στον κόσμο υπάρχει μια τραγική διάσταση μέσα στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν οι ενωτικοί με τους ανθενωτικούς. Και ήθελα να κάνουμε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Γιατί το κάλιο φέση τουρκικό παρατιάρα παπική. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ήταν εξάλλου η σύγκρουση του σχολάριου. Ο σχολάριος είναι μαθητής του Μάρκου του Ευγενικού. Ο Μάρκος Ευγενικός δεν είχε υπογράψει την Ένωση, όπως ξέρουμε, και έτσι δεν έγινε και Ένωση ποτέ. Γιατί είχε πει και ο Πάπας, δεν υπέγραψε ο Μάρκος, δεν έγινε Ένωση ποτέ. Ναι, αλλά η όρη του Πάπα ήταν απίστευτα ταπεινωτική. Δεν μιλάγαμε για Ένωση, μιλάμε για παράδοση, υποταγή τη Ορθοδοξία στον Πάπα. Εάν αντιμετώπιζε ισότιμα την Ορθοδοξία ο Πάπας, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αντίθετα, ο Πάπας βρήκε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την αδυναμία. Έτσι. Και είπαμε και την επιστολή αυτή, δεν πρέπει να το περνάμε στο τούκου. Έστειλε επιστολή. Θεωρούσε δεδομένο ο Πάπας ότι έχει τελειώσει το θέμα, αν θα κάνω την ένωση με τον Φατίχ. Λέει το Φατίχ. Γίνεται χριστιανός, καθολικός, γίνεται η ένωση των δύο εκκλησιών ουσιαστικά, είσαι αρχηγός της Εκκλησίας Ανατολικής, εγώ πάνω απ' όλα βεβαίως ως Pontifex Maximus, δηλαδή γεφυροποιός του γεροφύη,
ενημερωποιεί τα όποια θέματα της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα σε αναγνωρίζω ως Κέσσαρα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και τελείωσε το θέμα. Και θα γινόταν αυτό που ήθελε ο Πάπας και ανέμακτα και χωρίς ενστάσεις Ορθοδόξων κτλ. Δεν ξέρουμε αν έφτασε ποτέ. Σίγουρα δεν έχει απαντήσει ο Φατίχ. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα είναι εξής, ένα σημαντικό να το ξεχάσω, Αντρέα, εγώ να το ξεχάσω πάνω στήριμα. Δεν είμαι του λόγου. Ο Πορφητής πέθανε δηλητηριασμένος κατά πάθε ψαρότητα από τον Γιακούπ, τον γιατρό του. και τάφη, στο μασό. Αυτή, η Γιακούπ, η Γιουσούφ. Λοιπόν, και... Εξισλαμισμένος γιατρός. Ετάφη στο ναό των 12 Αποστόλων που ήταν η ταφή των αυτοκρατόρων και είναι σίγουρο ότι βαλσαμώθηκε και ετάφη ως Βυζαντινός αυτοκράτορας, αυτό είναι αποδεδειγμένο, είναι σίγουρο. Εκείνο το οποίο δεν ξέρουν, γιατί έχει απαγορευτεί να ανοίξει ο τάφος του, έτσι θα το ξέρουμε αυτό, του Φατίχ. Ναι. Το πιθανότερο είναι, λένε πάρα πολύ, και μάλιστα Τούρκοι τώρα, όχι Έλληνες, οι ερευνητές, ότι το πιθανότερο είναι να έχει ταφεί και με σταυρό. Υπάρχει αυτό, ναι, αυτός ο θρύλος, ας πούμε. Και υπάρχει και επίσης η παράδοση ότι ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει προς τη Δύση, δυτικά πλέον, όταν δηλητηριάστηκε όλος τη Χίλη. Ναι, ισχύει. Ήταν έτοιμος για τη Δύση. Όπως και ο Αλέξανδρος, όταν θα έστρεφε μετά την Αίγυπτο, θα πήγαινε στην Βαβυλώνα. Ναι, και θα μετά την Αίγυπτο ήθελε να περάσει την Αίγυπτο απέναντι, να πάει στην κάτω Ιταλία και από εκεί να ενωθεί με τους Έλληνες της κάτω Ιταλίας και να βάλτισουν προς την Ρώμη τότε, η οποία ήταν πρώην ακόμα, αλλά τέλος πάντων φαίνονταν ότι θα γίνει δυνάμη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και αυτός δηλητηριάστηκε. Βαρύ δηλητήριο η Δύση. Μα τους αιώνες που θα ακολουθήσουν μετά την άλωση και μέχρι τις επαναστάσεις του 1821, ο ελληνισμός είχε διτή απειλή. Από τη μια μεριά ήταν η τουρκική κατοχή, εξισλαμισμοί, και μετά ήταν η φραγκοκρατία. Έτσι. Όχι μονάχα στα υποδουλωμένα εδάφη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαστε εμείς στην Κύπρο. Αυτό. Ναι. Το οποίο ξεκινά το 1191. Γίνεται το 1571 η κατάληψη από τους Τούρκους μέχρι το 1878 και επανέρχονται οι Άγγλοι με την ίδια κουλτούρα μέχρι το 60. Τον αφελληνισμό, δηλαδή την προσπάθεια να αφελληνίσουν τον ελληνισμό. Εξαιρετικό αυτό που είπες τώρα. Εξαιρετικό, έτσι ακριβώς. Ακουμπάς ένα κεφάλαιο το οποίο δεν το συζητάμε ποτέ. Είναι το κεφάλαιο της φραγκοκρατίας. Τεράστιο μέσα στην κατάληψη, Δημήτρη, αυτό πιστεύω. Είναι τεράστιο. Η οποία αφελληνίζει. Ένα λεπτό, μην μιλάμε όλοι πάνω στον άλλο. Η οποία αφελληνίζει. Βέβαια. Την Ελλάδα. Βέβαια, αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή, πραγματικά ο στόχος ήταν η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Η προσπάθειά τους ήταν να μεταβληθεί ο ελληνικός κόσμος σε θρησκευτικό και πνευματικό παράδειγμα της Δύσης. Αυτό ήταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Και κανείς δεν έχει συζητήσει μέχρι τώρα τις συνέπειες αυτής της τραγικής περίοδου. Γιατί εκεί εμπλέκεται και οι διαφωτισμοί, μπλέκονται πολλά πράγματα εκεί μέσα. Και είναι την εποχή η Δύση ήταν το Βατικάνο βασικά. Βέβαια. Δεν υπήρχε ακόμα. Και είναι η αφορμή. Βέβαια. Να υπάρξει η αντίδραση του πλήθωνα του γεμιστού και των υπολείπων για να ξαναδρομολογηθεί η συνείδηση η ελληνική. Να ξαναβρει δηλαδή ο Έλληνας την ταυτότητά του. Μετά από μια τραγική περίοδο. Γύρω από το Μιστρά γίνεται μια πρώιμη αναγέννηση. Και στην Κύπρο είχαμε εξεγέρσεις απέναντι στους Φράγκους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη. Πολλές. Ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει. Αυτή η περίπτωση, αν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεχόταν να αποσυρθεί στην Πελοπόννησο, τι του πρόσφερε ο Μωάμεθ? Του πρόσφερε νομίζω ότι η Πελοπόννησο, το Μιστρά. Ναι. Και να μείνει εκεί πλέον και να δημιουργηθεί ένα πρώιμο ελληνικό κράτος. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί ένα πρώιμο ελληνικό κράτος το οποίο να μην είχε χάσει την αναγέννηση. Να είχε γίνει εκεί η αναγέννηση και να είχε τέλος πάντων περάσει πιο. Μάλλον θα είχε την τύχη των Επταμίσων και η Πελοπόννησος. Ναι.
αυτό το σκεπτόντουσαν κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ιδέες σωστή. Όλα αυτά βέβαια στην ιστορία, εάν δεν έχουν νόημα. Ναι. Αλλά ξέρουμε ότι όταν η Πελοπόννησος μπήκε σε δεύτερη φρακοκρατία, 1670 τόσο με το 1700 κάτι, οι Πελοποννήσοι τόσο πολύ πέρασαν άσχημα. Έχουμε τότε και την απογραφή Κρυμάνη, που κάνουν Βενετιάνοι, που καταγράφουν μέχρι και πόσες κότες έχουν. Δηλαδή υπήρχε φορολόγηση στα πάντα και πώς θα βγάλαν οι κότες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρουμε αν είναι αξιόπιστη η απογραφή Κρυμάνη, γιατί έκρυβαν το πληθυσμό και τα πράγματά τους, οι άνθρωποι, τα ζώα τους, δηλαδή τα πράγματα που τα λέγανε, τα κρύβανε για να μην φορολογηθούν. Οπότε δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλής η απογραφή Κρυμάνη. Για χρονολογικούς λόγους που γίνεται, τη χρησιμοποιούμε έτσι, με τον πληθυσμό κτλ. Σε διάφορη πτώση, όταν περάσαν τόσο πολύ άσχημα, στην περίοδο εκείνη στην Πελοπόννησο, ειδικά, στη δεύτερη παγκοσμία, που έχουμε και μια έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Το κακό στο φλάρο. Μπράβο, ναι. Ο Φρέρ, φλάρος, όπως τρεγόνται, είναι ο καλόγερος, έτσι, ο καθολικός. Οι οποίοι τότε προσπαθούσαν να τους κάνουν καθολικούς. Δεν το ήθελαν με τίποτα και προτίμησαν να ξαναέρθουν οι Οθωμανοί, οι οποίοι τους άφηναν να θρησκεύονται την Ορθοδοξία. Την Ορθοδοξία δεν τους έλεγαν πας στην Ορθοδοξία, γίνε καθολικός ή με το ζόρι μουσουλμάνος. Γινόταν μουσουλμάνοι. Δεν έχουμε βίωση εξισλαμισμούς, έχουμε οικειοθελείς. Και κάποια στιγμή, στην Πελοπόννησο πάντα μιλάω, έχουμε εξισλαμισμούς ωφελημιστικού τύπου, γιατί είπαν ότι μετά από 300 χρόνια τότε, το 1700. Δεν πρόκειται εδώ να αλλάξει η κατάσταση, οπότε ας το γυρίσουμε να δούμε καμιά σπριμέρα ωφελημιστικά πάντα ξαναλέω. Την Πελοπόννησο όταν τουρκεύσαν, δηλαδή για να μην σου. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, δεν ξέρω αν με διαψεύσεις, ότι στην Πελοπόννησο ειδικά οι περισσότεροι εξισλαμισμοί ήταν ωφελημιστικοί. Ήταν ωφελημιστικοί. Δεν ήταν ο καθηγητής Νικολάου. Α, δεν το ήξερα. Δεν ήταν βία. Ναι, δηλαδή, στην οτροπία του Μωραήτη, δηλαδή. Ναι. Βία δεν θα πέρναγε. Ήτανε. Ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Προτεραιότητα ήταν οικονόμα. Να περνάμε καλά, να έχουμε τα κτήματά μας τώρα. Ναι. Ή το πω Αλλάχ, ή το πω Χριστό. Το ίδιο είχαμε και στην Κύπρο, γι' αυτό και ήταν η ονομαζόμενη Λίνο Πάμπακη. Ήταν το διπλό πράγμα. Που έχει μια ευθύνη η Εκκλησία, βέβαια, μετά από την Αγγλοκρατία που δεν ήταν σε καταστάσεις. Και φαινότανε, πήγαινε στο τζαμί και έκανε τις κολοτούπες του, αλλά το βράδυ έβαζε και την Παναγία δίπλα, έβαζε και ένα κεράκι και τη λαμπάδα. Συγγνώμη, Παναγία μου, τι να κάνω. Έχω παιδιά, οικογένεια. Πρέπει να ζήσουμε. Τρώγανε πίνα κανονικά. Χορεύανε τσάμικα, καλαματιανά, αυτά τα συχτά. Δηλαδή κανονικά, δηλαδή. Εμφανισιακά δεν το ξεχώριζε. Το ξεχώριζαν γιατί φοράγαν το πράσινο χρώμα, το ιερό χρώμα του Ισλάμ, που οι Έλληνε απαγορεύονταν να το φορέσουν. Και γενικώ δεν του ξεχώριζε και λέγανε καμιά λέξη το εγώ τουρκική εδώ και εκεί. Και γενικά από την Πελοπόννησο, στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, φύγανε πάνω από 60.000. Αλλαξοπιστήσαντε. Λοιπόν, για να γυρίσουμε και πάλι στην. Βεβαίω, πάμε. Στη συζήτησή μα. Να δούμε το κεφάλαιο κατά πόσο επηρεάστηκε η Ευρώπη από την πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε τη φυγή, έχει γίνει πιο πριν φυγή, δεν γίνεται τη στιγμή της άλωσης. Έχουμε τη φυγή αρκετό καιρό πριν, γιατί βλέπουμε τι έρχεται. Τη φυγή των λογίων σε επιτοπίζω να πει πάνε στην Ιταλία και δημιουργείται, το ξέρουμε, ας πούμε, το παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ιταλία και γενικά της Ευρώπης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πανεπιστήμιο της Πολώνια, η θεολογική σχολή της Πολώνια και γενικώς πανεπιστήμια στην Ουδετία, στην Περουζία, ιδιαίτερα έτσι παλιά μεσαιωνικά της Νομίζω ότι έχουμε την απώλεια πλούσιων περιοχών για την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα οι Σιτοβολώνες της Αιγύπτου. Το μπαμπάκι της Αιγύπτου. Ναι. Αν θες να το πάμε από αυτή την πλευρά, ναι, βεβαίως. Σωστά. Η Συρία. Ναι. Για να μην πάω παραπέρα. Για να πάμε οικονομικά από το πιες από εκεί, ναι, σωστά. Χάνονται εδάφη, οι Σιτοβολώνες ασυζητητοί και χάνεται και η πρόσβαση πλέον. Γιατί έχουν ανοίξει από την εποχή του Μάρκο Πόλο, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήρθε η σημασία, οι δρόμοι του μεταξιού και χάνεται η εύκολη πρόσβαση πλέον προς την Ανατολή.
Οπότε δεν έχει ανοίξει το Σουέζ ακόμα και τα πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Που σημαίνει ότι είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα τα ταξίδια. Γενικώς, καλά, βεβαίως δημιουργήθηκε το 1492 μετά και το Κολόμβος και η Αμερική κτλ. Τέλος πάντων, ψάχνουν ότι ανοίγουν δρόμους. Ο λόγος που ψάχνονται για να βρουν δρόμους και να καλύπτει η Αμερική είναι για να πάνε πιο γρήγορα στην Ινδία. Γιατί θέλουν να πάνε πιο γρήγορα στην Ινδία? Γιατί έχουν κλείσει οι δρόμοι από τους Οθωμανούς. Πράγμα το οποίο ωφελημιστικά σκεπτόμενοι κι αυτοί συνειδητοποίησαν περίπου το 1535-1536 με πρώτο το Φραγκιστό, το πρώτο τον βασιλιά των Γάλλων, ότι πρέπει να τους προσεγγίσουμε φιλικά τους Οθωμανούς. Οπότε προσέγγισαν τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και τον Κανουνί, που λέμε τον νομοθέτη, και του ζήτησαν τις λεγόμενες κατακαπιτουλάν, τα λεγόμενες διαμολογήσεις. Δηλαδή να γίνουν, για να καταλάβει ο κόσμος, ειδικές ελεύθερες οικονοζώνες, ΕΟΣ όπως είπαμε σήμερα, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να έχουν ατέλεια φορολογική και να μπορούν να πατάνε από εκεί σαν βάση, σαν σκάλες, να το πω έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη. Για να πηγαίνουν προς τα πέρα. Δημήτρη μου, κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα. Επιστρέφηκε πάλι στην απόψινή μας αφιερωματική εκπομπή. Τι να κάνουμε? Εμείς οφείλουμε την άλωση να την πραγματευόμαστε. Είναι ένα γεγονός το οποίο βαραίνει την ψυχή μας, την καρδιά μας. Γι' αυτό και κάθε χρόνο έχουμε και μια σειρά από αφιερωματικές εκπομπές σε ένα γεγονός το οποίο πρέπει να μένει ολοζώντανο στη μνήμη μας. Λεωνίδα, ήθελα να ακούσω και τη δική σου την... Εγώ θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που μου έχει κάνει πάντα εντύπωση. Ενώ το Μωάμεθ, για το Μωάμεθ υπάρχουν πάρα πολλές πηγές, γράφηκαν βιβλία. Στη Δύση υπήρξαν μέχρι και όπερες, η γνωστή όπερα του Ροσίνη που τον παρουσιάζει μάλιστα ως ένα μαχητή ηρωικό κλπ, τον εκθιάζει, πίνακες. Αργότερα υπήρχε και όλη αυτή το κίνημα στην τέχνη του οριενταλισμού με ζωγραφική, διηγήματα κλπ στην Ευρώπη. Και επανέρθε πάλι. Μπράβο. Λοιπόν, αντίθετα για τον Κωνσταντίνο Παρολόγο, δεν ξέρω, εκτός να κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Καθόλου λάθος. Ναι. Τον απεχθάνονται. Αποφεύγουν. Υπάρχει πλήρη σιωπή. Δεν γυρίστηκε ποτέ μια ταινία για το Μωάμεθ, έχουν γυριστεί πάρα πολλά. Τώρα. Ναι. Το σπαθί του μας απασχόλησε κάποια στιγμή ότι ευρέθηκε από το σπαθί του. Τι να σου πω δηλαδή. Κι όμως ο συγκεκριμένος έπεσε στην πρώτη γραμμή αμυνόμενος για να προστατέψει την πόλη του. Όχι μόνο δεν παρέδωσε, αντίθετα, θυσίασε τον εαυτό του. Ο Φατίχ δεν πήγε μπροστά. Έτσι. Δεν τον είδαμε σε μια μάχη να βγάλει το γιαταγάνι και να πει εδώ είμαι. Στη σιγουριά του, στη σκηνή του, εξ αποστάσεως, και οι μαμελούκοι, οι βασιμπουζούκοι, οι χαρδούπιδες, κάνα τη δουλειά. Ο άλλος, ο Λομόναχος, σαν το λιοντάριο στην τελευταία στιγμή. Κι όμως, άθλια, ούτε αναφέρεται, τροπή, ούτε μια ταινία, τροπή, αλητία. Και ούτε έχουν αναφερθεί το πώς σκόρπισαν οι παλαιολόγοι μετά την άλωση. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, ξέρετε πώς λέγανε τον πρέσβη της Γαλλίας όταν έγινε η επιστροφή του Λένιν στη Μόσχα στην Επανάσταση του 17. Όχι. Παλαιολόγος. Μάλιστα. Ξέρεις πως λεγόταν η γυναίκα η οποία άλλαξε τη μοίρα της Ρωσίας? Η Παλαιολογίνα. Ναι, η Παλαιολογίνα. Η Σοφία, η οποία επήγε και είναι η μάνα του Κρεμλίνου. Βέβαια. Και είναι το άτομο εκείνο. Και η γιαγιά του το Ιβάν. Οποίο τον είπε. Του τρομερού. Τον είπε Τσάρο. Ναι, ναι, βέβαια. Γι' αυτό ονομάστηκε Τσάρος. Από την Παλαιολογίνα. Από Κέσσερας, ναι. Τσάρος. Η φοβερή αυτή γυναίκα
έκανε τις πρώτες βιβλιοθήκες στη Ρωσία. Συγκέντρωσε τα λίμματα της ρωσικής γλώσσας και οργάνωσε τη ρωσική γλώσσα, προσθέτοντας πάνω από 40.000 ελληνικές λέξεις. Έτσι. Έκτισε την πρόταση που δεν υπήρχε. Τα πρώτα βιβλία στη ρωσική γλώσσα εκδίδονται επί παρουσίασης. Αναφέρεται πουθενά αυτή η κυρία? Και τους, τι ξέρει κανένας? Τους βόηθησε να απελευθερωθούν. Μα τι γνωρίζει κανένας? Έχει γίνει μία αναφορά. Ούτε σε αυτήν, ούτε στην άλλη. Την κόρη της Αντοξίας, η οποία πήγε και παντρεύτηκε το γιο. Στη Γερμανία, λες? Βεβαίως. Βέβαια, ναι. Τον όθωνα τον πρώτο, του Καλομάγνου. Και η οποία άλλαξε τη μοίρα της Γερμανίας. Μία γλώσσα με 700 λέξεις έγινε μία γλώσσα 50.000 λέξεων. Μέχρι τώρα διατηρεί την αρχαία γραμματική. Δεν. Έχει δηλαδή δοτική. Έχει αττική που έχουν εξαφανιστεί από την ελληνική γλώσσα. Τις έχουν καταργήσει. Ναι. Βεβαίως. Έχει απαρέμφατο, έχει μετοχή. Και η δομή της γλώσσης γερμανικής είναι το αρχαίο συντακτικό. Με 60-70.000 λέξεις μας. Και όχι μόνο αυτό. Είναι η πρώτη η οποία οργάνωσε την οδοποιία στη Γερμανία. Όταν πήγε, συνοδεύθηκε από 200 μηχανικούς, καμιά 150. Λόγιους, φιλοσόφους. Ναι. Και στο Augsburg λειτουργήσε η πρώτη γερμανική σχολή, το πρώτο γερμανικό κολέγιο. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν γράμματα στη Γερμανία. Τίποτα, αυτά δεν αναφέρονται. Διάβασα το άρθρο ενός... Έχει εκείνο το υπέροχο βιβλίο του Ροδακανάκη, το οποίο δυστυχώς απελπισμένα ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο μέρος. Έχουμε το πρώτο μέρος. Είναι οι Βυζαντινές πριγκίψες που οργάνωσαν τον ευρωπαϊκό λόγο. Πουθενά δεν αναφέρεται. Πουθενά δεν γίνεται μνήμα. Πουθενά δεν γίνεται κουβέντα. Από κανένα πολιτικό δίποδο. Από έναν κόσμο αστοιχείωτο, ανιστόρητο, αδιάφορο. Συγγνώμη για την έκπληξη, ρε Δημήτρη. Διάβαζα ένα άρθρο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, ο οποίος είναι και σεναριογράφος και είναι άνθρωπος του Hollywood. Και έλεγε αυτό το θέμα, ότι δεν μπορεί να περάσει κανένα σενάριο στο Hollywood που να αφορά το Βυζάντιο. Και ανέφερε περιόδους που θα μπορούσαν να είναι μεγάλες ταινίες και έλεγε χαρακτηριστικά η πτώση της πόλης. Δεν θα είχε, λέει, ένα τεράστιο κοινό. Δεν το βλέπει όλη η Ασία, όλος ο μουσουλμανικός κόσμος. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα ήταν κερδοφόρο. Λεωνίδα. Δεν θα το βλέπει όλη η Ευρώπη. Λεωνίδα. Όλος ο Ορθόδοξος κόσμος. Λεωνίδα. Είχε προτείνει μια αυτοκρατορία χιλίων ετών. Η οποία αυτοκρατορία εκράτησε τον ευρωπαϊκό λόγο, τον ελληνικό λόγο, στην καρδιά της Ασίας. Μια αυτοκρατορία η οποία ενεργοποίησε 55 λαούς. Έβαλε στην ιστορία τους Σλάβους, τους Βούλγαρους, τους Αρμένιδες, τους Γεωργιανούς. Έτσι, είναι τεράστιο ζήτημα. Αλλά σου λέω και με τα αφελημιστικά κριτήρια μιας παραγωγής του Hollywood, που θα έχει τεράστια επιτυχία, σε τρεις υπήρους ας πούμε θα παίζονταν, και έλεγε ο ίδιος αυτός ο Αμερικανός σεναριογράφος ότι είναι αδύνατο να γυριστεί ποτέ τέτοια ταινία, να περάσει ποτέ τέτοιο σενάριο στις κινηματογραφικές πολυεθνικές του χώρου. Γιατί υπάρχει νοοτροπία ήδη από την πολύ πριν την άλωση των έργων των Δυτικών contra errores Grecorum, ενάντια στα λάθη των Ελλήνων. Αυτό διαποτίζει ακόμα την τέχνη και την επιστήμη της Δύσης εδώ πέρα και 800 χρόνια. Contra errores Grecorum. Αυτό δεν ξεπερνιέται και φαίνεται σε σημεία και σε στοιχεία σαν αυτό που είπατε τώρα, ακόμα και στις ταινίες. Έτσι. Εδώ έχουμε και μέσα, ρε Δημήτρη, μέσα εδώ στην Ελλάδα ένας κόσμος που αγαπά την αρχαία Ελλάδα, θέλει να διαγράψει χίλια χρόνια Βυζάντιο, μια και έξω. Άλλο λάθος αυτό τεράστιο. Εσωτερικά, ας αφήσουμε τους ξένους. Ναι, ναι.
έχουμε βυζαντινολάτρες που απευθύνονται την αρχαιότητα και αρχαιολάτρες που απευθύνονται το Βυζάντιο. Το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι δεν μπορείς να διαγράψεις την ιστορία, όποια και αν είναι αυτή. Όχι, όχι, έτσι, ακριβώς έτσι. Και όμως το κάνουμε εμείς. Και να πούμε, και άλλοι, να πούμε για το εξαιρετικό αυτό βιβλίο του καθηγητή του Αείμνηστου του Βριώνη, που μπράβο στο μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που το επανέκδοσε. Ναι. Γιατί είχε εξαλειφθεί και είναι καλό να υπάρχει, ναι. Ναι, είναι μοναδική δουλειά αυτή. Εξαιρετική. Και δουλειά. Το θέμα των εξλαμισμών είναι τεράστιο. Μια δουλειά που έγινε στην Αμερική, ήρθε από την Αμερική εδώ. Το Μπέρκλεϊ, βέβαια. Έτσι. Και χρησιμοποιεί και πηγές σοβαρών ιστορικών. Ακαδημαϊκό βιβλίο. Ναι, όσα τον Ιναλτζίκ, έτσι, τον Ροταϊλή. Χρησιμοποιεί και βεβαίως τα Οθωμανικά αρχεία. Και πρέπει να πούμε ότι παρότι ο Ιναλτζίκ έχει κάνει μια αντίκρουση ουσιαστικά στον Βριώνη, η αντίκρουση είναι πολύ ασθενής. Δηλαδή δεν τον αντικρούει ουσιαστικά. Απλώς κάτι να έχει να πει ότι τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαστε όλοι Τούρκοι απόγονοι Βυζαντινών πληθυσμών, ότι τέλος πάντων έχουμε και μια τουρκικότητα. Προσπαθεί να πει ο Ιναλτζίκ. Αλλά δεν είναι πολύ, πολύ έτσι, ανεμικό σαν αντίκρουση του έργου του Ιναλτζίκ. Ουσιαστικά τον παραδέχεται τον Βριών, τον Αείμνηστο. Κεφαλονίτη, καθηγητή από τον Μπέρκλεϊ. Έτσι. Επανερχόμενοι στην κουβέντα μας, για να μπορέσουμε, γιατί έχουμε και το άλλο το μεγάλο θέμα, το οποίο οφείλουμε να συζητήσουμε, είναι και καυτό. Είναι και τρέχον θέμα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, η πόλη αλώθη ή παρεδόθη. Ερωτηματικό. Ναι. Σ' ακούω. Ετυμολογικά, ναι, έγινε άλωσης, υπό την έννοια ότι ξένα στρατεύματα, άσχετα αν είχαμε μέσα εκεί, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι άλλη σημασία τη λέξεως άλωση και άλλο η σημασία τη λέξεως κατάκτηση. Ακριβώς. Ή παράδοση. Ακριβώς. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Λοιπόν, άλωση. Έτσι. Αλυσικό με το ρήμα. Ακριβώς. Λοιπόν, σαφώς έχουμε άλωση. Έχουμε και ξένα στρατεύματα τα οποία κάνουν άλωση. Ξαναλέω, ασχέτως αν ήταν μέσα χριστιανόπεδα, εξλαμισμένα, πιστοφόροι, βασιβουζούκοι από την Βαλκάνη. Η λέξη άλωση κρύβει και την λέξη παράδοση. Ναι. Δηλαδή, κατακτώ μια πόλη με τη θέληση των πολιορκημένων εν μέρη. Και αυτό είναι γεγονός. Ναι. Προφανώς οι ανθενωτικοί είχαν και επικοινωνία με τον Φατίχ. Υπήρχε επικοινωνία. Έτσι. Υπήρχε επικοινωνία. Του είχαν δοθεί πάρα πολλά μυστικά των τυχών της πόλεως, των εισόδων της πόλεως. Στην ουσία ήταν ένας άπελπης αγών. Να πούμε ότι ο Φατίχ ήταν και παρακόσμιοι, έχουν επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, που είναι ο πύργος αυτός, ο γενοβέζικος του Γαλατά, και η περιοχή του Νέλ, όπως λένε οι Τούρκοι σήμερα, και είναι και από πάνω το η Στριχλάλ, το πεζόδρομος εκεί, το Πέραν, εκεί που είναι τεπέ, δηλαδή είναι λόφος, από εκεί μπορούσε να βλέπει απέναντι, από κάτω στα πόδια του ουσιαστικά, το Βόσπορο, τον Κεράτιο ουσιαστικά, και απέναντι, επειδή ήταν σε πιο ψηλό σημείο, να βλέπει μέσα από τα τείχη τι γίνεται. Οπότε από εκείνο το σημείο που τώρα περιγράφω, σε έχουν εικόνα της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή ο Μάμεθ ήταν εκεί που είναι ο πύργος του Γαλατά. Ναι, από εκεί πέρα μπορούσαν και παρακολουθούν. Το λόφο αυτό. Το λόφο. Το λόφο. Ναι. Λέγεται τεπέ. Τεπέ σημαίνει λόφο. Ναι, ναι. Από εκεί λοιπόν μπορούσε να βλέπει από κάτω του τον Κεράτιο. Ναι, βέβαια, από εκεί φαίνεται. Ναι. Τα τείχη που ήταν χαμηλά εκεί, γιατί έμπαινε η αλυσίδα στον Κεράτιο. Άρα δεν είχαν ισχυρά τείχη εσωτερικά του Κεράτιου. Είχαν τείχη από την εξωτερική μεριά, όπως ερχόμαστε δηλαδή από δυτικά που ερχόμαστε για να μπούμε στην πόλη. Ναι. Άρα λοιπόν μπορούσε να βλέπει καταφανώς τι γίνεται μέσα. Γνωρίζουμε το κόλπο που έκανε με την παράκαμψη που πήραν τα πλοία, μικρά πλοιάρια, ώστε καταπαβήξανε την ξηρά, παρακάψανε την αλυσίδα και τα ξαναρίξανε στο Βόσπορο
το Βόσφορο στον Κεράτιο για να μπορούν να πάνε από την πλευρά που δεν υπήρχαν ισχυρά τείχη. Και από τη μεριά δηλαδή που είναι τώρα το Πατριαρχείο, το Φανάρι. Και κάτι εκεί πέρα μικρές γέφυρες. Έτσι έβλεπε μέσα τι γίνεται. Είχε και πληροφορίες, είχε και επικοινωνίες, όπως είπαμε, και με δυτικούς και με διάφορους ενωτικούς κτλ. Και τα στρατεύματά του, τα σκληρά, ήταν από την δυτική πλευρά των τειχών, όπου λειορκούσαν και υπήρχαν και πλοία στη μεριά του Βοσπόρου, εκεί που είναι τώρα το μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων, από τη μεριά τέλος πάντων που είναι η Αγιά Σοφιά, από την κάτω μεριά που είναι η θάλασσα. Και από το Τόπκαπι, από την κάτω μεριά που είναι πάλι η θάλασσα. Εκεί ήταν τα πλοία, το κάνουν περιπολίες, για να μην μπορούν να βγουν από τον Κεράτη, ούτε να βγουν πλοιάρια με αμυνόμενους. Όμως είχε πλήρη εικόνα τι γίνεται μέσα. Δηλαδή μπορούσε να βλέπει τις μετακινήσεις και άσχετος τώρα αν υπήρχε Κερκόπορτα ή όχι, σημασία έχει ότι είχε τους λαγουμιτζίδες οι οποίοι σκάβαν συνέχεια λαγούμια για να την άξουν τα τείχη στον αέρα. Αυτοί ήταν Σέρβοι νομίζω. Ήταν Σέρβοι βεβαίως. Ναι. Είχε τον Ουρβανό, ο οποίος λέγεται ότι ήταν Ούγγρος, δεν ξέρουμε ακριβώς, μπορεί να ήταν, ας πούμε ότι ήταν Ούγγρος όπως θέλει η ιστορία. Στη συνέχεια αυτός δεν είχε το μεγάλο κανόνι, μόνο την μπομπάρδα που ξέρουμε των 8 μέτρων. Είχε συνολικά, ήταν αρκετά κανόνια που ρίχνανε μαζί σε συγκεκριμένο σημείο στόχευα για να πέσουν τα τείχη. Είχαμε τους γιαγιά καταδρομής, όπως είπα προηγουμένως, τους πεζικάριους, οι οποίοι ορμούσαν κατά στήφη ως αναλώσιμοι. Έτσι, δηλαδή πάταγε ένας επάνω στον άλλον και ουσιαστικά πατούσαν επάνω στα πτώματά τους για να δημιουργήσουν γέφυρες ουσιαστικά για να περάσουν προς την μεριά εκεί. Έχουν κάνει ένα μουσείο εικονικής πραγματικότητας κοντά στο καινούριο αεροδρόμιο, τώρα η Τουρκή, που λέγεται το Μουσείο της Κατάκτησης της Αλώσεως. Φατίχ λέγεται το μουσείο, της Εκπορθήσεως. Όπου μπορεί κάποιος βάζοντας αυτά τα τριδιάστατα γυαλιά να βιώσει την αναπαράσταση. Να πούμε ότι και αυτό ως δημιουργία πάλι δυτικό έργο είναι, ως δημόσιο έργο δηλαδή το μουσείο, και η αναπαράσταση έχει ένα ενδιαφέρον, εντάξει θλιβερό για μας βέβαια, έτσι και πάμε και το δούμε, αλλά τέλος πάντων μπαίνει στις τρισδιάστατες με τη σύγχρονη τεχνολογία στο τι μπορεί να βίωσαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, εκείνες τις μέρες. Το Φατίχ, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν πολύ σκληρός με αυτούς που θεωρούσε προδότες ή ότι δεν είναι ικανοί να αμυνθούν, ότι δεν υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους σωστά, αντιπάλους του δηλαδή, και κυρίως με τον Ορχάν τον ξαδελφό του, ο οποίος ήταν αυτός και αν ήταν προδότης δηλαδή για τα δεδομένα του. Εντούτοις είχε μια λογική της εποχής βεβαίως, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα σημερινά ηχεθέματα και τον αξιακό κώδικα του σήμερα, ότι πρέπει τα στήφη αυτά, κυρίως των βασιβουζούκων, βασιβουζούκων σημαίνει ότι είναι άτακτοι, οι οποίοι δεν έχουν αμοιβή, δεν είναι μισθοφόροι, παίρνουν μόνο το πιάτσικο. Και αυτό μαζεύτηκαν στρατεύματα από όλη την αυτοκρατορία και από τη Βαλκανική κυρίως, και τους άφησε 3 μέρες να ελεηλατήσουν τα πάντα. Ό,τι πήραν, πήραν. Από εκεί και πέρα ήταν όλα του Σουλτάνου, και η δημόσια περιουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ανήκει στο κράτος που παρεμπιπτόντως διαχειρίζεται ο Σουλτάνος, ανήκουν όλα στο Σουλτάνο, χωρίζονται οι γιες μετά, δεν έχει σημασία τώρα να δω το χρόνο, χωρίζονται οι γιες σε διάφορες ιδιότητες, σε χάσια, σε μπουλκιά κτλ. Ανάλογα με το τι χρήση έχουν και τι φόρο αποδίδουν. Αυτοί οι οποίοι τα έχουν αποκτήσει από το Σουλτάνο κατά νομή και κατοχή, όχι όμως κυριότητα. Κυριότητα έχει πάντοτε ο Σουλτάνος, είναι δικά του, και αυτός χορηγεί νομή και κατοχή ανάλογα ως δικαίωμα, εμπράγματο, όπου θέλει, σε όποιον θέλει, για όσο θέλει. Είναι ανακλητό αυτό το δικαίωμα. Έδωσε και στους σπαχίδες τους. Σπαχίδες σημαίνει στα πέρσικα υπέας, υπότης. Είναι η λέξη υπέας με τη δασία. Η δασία στο υπέας προφέρεται
Σιπέας, Σιπαχ, σημαίνει τα περσικά Ιππέας, Ιππότης. Τους δίνει κτήματα λοιπόν σε αυτούς, πολύ σωστά. Στους βετεράνους του, βεβαίως Αιγαίες και έτσι, τίτλους. Και ζητάει αμέσως τον τοπικό πληθυσμό να επανέλθει σε μια κανονικότητα αν γίνεται, για να μπορεί να εργαστεί, να αποδώσει φόρους. Να δουλέψουν πάλι τα μαγαζιά του κτλ. Βεβαίως εμβόλυμα μπαίνουν έλεγκτες δικοί του, μπαίνουν δικές του αρεστές οικογένειες, έφερε οικογένειες από τον Πόντο που βοήθησαν, είναι μετέπειτα φαναριώτες, που βοήθησαν στην ανάπτυξη της πόλης, πάλι κατά τα δικά του πρότυπα τέλος πάντων. Και ζήτησε να έρθουν και πληθυσμοί από την κυρίως Ελλάδα, και έτσι έχουμε τις πρώτες, έχουμε αρκετές μετακινήσεις τέτοιες, κυρίως Πελοποννησίων και νησιωτών από τις Κυκλάδες και Κρητικών, οι οποίοι βρίσκονται στη Μικρά Ασία και στην στα παράλια δηλαδή και στην πόλη. Και εδώ έχουμε μια παραδοξότητα, μικρό αστεράκι, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Μικρασιάτες και οι Κωνσταντινοπολίτες, να έχουν προγόνους Ελλαδίτες με την έννοια της Πελοποννήσου, και κάποιους, ξέρω, 100-200-300 χρόνια μετά, ανάλογα από ό,τι είχε πάει κάθε οικογένεια, να έρχονται πάλι ως πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα και να τους θεωρούν οι ντόπιοι εδώ πέρα τουρκόσπορους. Τους απογόνους των Ελλαδιτών που είχαν πάει εκεί για ποικίλους λόγους, κυρίως μετακίνηση πληθυσμών, για να πυκνώσει ο πληθυσμός πάλι στα κέντρα, Κέντ είναι το κέντρο, στα τουρκικά κέντρο, Κέντ λέγεται στα τουρκικά, η πόλη, με πληθυσμούς που γνώριζαν τέχνες και γνώριζαν από καλλιέργεια της γης, για να μην εγκαταληφθούν και για να μπορεί κυρίως ο εκάστοτε σουλτάνος να παίρνει τους φόρους του. Αυτά είναι γνωστά, καταγεγραμμένα στα Οθωμανικά αρχεία, ευτυχώς, γιατί ήταν τεράστιοι γραφειοκράτες. Ναι, ακριβώς, έχουν αρχεία, όπως και οι Ρωμαίοι, τα κατάγαν όλα. Τα οποία μας δίνουν τρομερές πληροφορίες. Δεν τα έχουν οι Τούρκοι. Αυτή ήταν η Βυζαντινή γραφειοκρατία. Ναι, ακριβώς, ναι. Η οποία μεταφέρθηκε. Ακριβώς, τους Οθωμανούς το ζήτησαν οι Οθωμανοί, και στην Οθωμανική γραφή που είναι Πέρσικη ουσιαστικά εκείνη την περίοδο που καταγράφονται οι Καλεμτζίδες, όλοι ήδη από την εποχή του Σαλτζούκων βέβαια, οι Καλεμτζίδες ήταν ντόπιοι που έχουν μάθει τη γλώσσα, έτσι. Αυτοί που κάνουν τις καλλιγραφίες, αυτοί που κάνουν την τέχνη Ισνίκ, Ισνίκ είναι αυτά τα μπλε, πώς τα λένε, πλακάκια που ξέρουμε, αυτοί που κάνουν τα ξυλόγλυπτα, τα αραμπέσκα στυλ, αυτοί που φτιάχνουν τα τζαμιά κατά πρότυπο της Αγίας Σοφιάς. Όλα αυτά είναι... Αυτά τα παλιά αρχεία ήταν στα αραβικά όμως, έτσι. Είναι πέρσικα για την ακρίβεια. Α, πέρσικα. Είναι πιο κοντά στην πέρσικη γραφή, ναι, παρά στην αραβική, με αραβικές, ναι, λέξεις. Ας πούμε, αυτά λέξεις μετά το Κεμάλ μεταφράστηκαν στα τουρκικά, υπάρχουν δηλαδή στα τουρκικά. Υπάρχουν τα οθωμανικά αρχεία, έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μέσα από το διαδίκτυο πλέον, αρκεί να γραφτεί, ας πούμε, σαν μελετητής. Θέλει, σου ζητάει κάποια στοιχεία, επειδή έτσι για να μπορεί να έχει πρόσβαση. Να έχει πρόσβαση και να ξέρει τι. Προσέξτε, η γραφή και η γλώσσα αλλάζει ένα αιώνα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τη γραφή και τη γλώσσα του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα, του 17ου αιώνα. Αναλόγω τι ψάχνει, ειδικεύονται κάποιοι. Έχουμε και στην Ελλάδα ευτυχώ πλέον τέτοιου ερευνητέ που έχουν μάθει με μεγάλο κόπο αυτέ τι γραφέ. Εξυπηρετούνται πάρα πολύ, όπως το αναφέρω το όνομά του, αυτός είναι γνωστός, είναι ο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Σχαριάτ Παναχή, ο οποίος είναι Πέρσης και έχει βοηθήσει πάρα πολύ των Οθωμανικών αρχείων, γιατί ειδικά της Κορινθίας και άλλων Οθωμανικών αρχείων, που είναι σε αυτή την γραφή την αραβοπερσική, όπου είναι μέσα κάποιες τουρκικές λέξεις, αρκετές αραβικές και πέρσικες. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η λέξη δερβίσης, Δερβίς, είναι Πέρσικη, σημαίνει καλόγερος. Η λέξη τεκέ σημαίνει ιερός χώρος, μοναστήρι. Δεργιάχ, η αυλή, ξέρω εγώ. Το νεφές, το σύννεφο, η πνοή, από το νέφος το ελληνικό. Πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες είναι Πέρσικες, οι οποίες και αυτές οι Πέρσικες πάλι, όπως είπα προηγουμένως, έχουν επιρροές από την ελληνική γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που παίζησαν στην Περσία. Είναι τόσο δεδαλώδες αλλά πανέμορφο όταν ερευνάς την ιστορία και να βρίσκεις τα υπόγεια ρεύματα που ενώνουν όλους αυτούς μεταξύ τους και ως προσωπικότητες και ως πολιτισμούς, και κυρίως να ψάχνεις να βρεις το υποκείμενο, δηλαδή ποιος είναι ο άνθρωπος που γράφει, που ράβει, που μαγειρεύει, που παίζει μουσικές, που πολεμάει, τι πιστεύει αυτός, από πού προέρχεται, γιατί φοράει άλλο μανδύα ενίοτε και πηγαίνει συχνά κόντρα και στον λαό του, δηλαδή τη φυλή του από την οποία προέρχεται.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό στην ιστορία. Άλλη μια ζωή να είχα, δεν νομίζω θα τα προλάβαινα να τα μάθω. Ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο ανατολικών σπουδών. Δηλαδή τις καθημάσαν το να σας πω κάτι, να τρομάξετε τώρα κάτι, Δημήτρη. Κοιτάω το αρχείο των διδακτορικών. Λοιπόν, υπάρχουν μονάχα δύο διδακτορικές διατριβές που αφορούν την άλωση. Μόνο δύο. Και για τους παλαιολόγους υπάρχουν μόνο πέντε. Που δεν αφορούν όμως καμία τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ορίστε. Θέλετε να σας πω πώς ήταν τα διδακτορικά που γίνονται για το ΚΚΕ. 33. Ναι. Την ιστορία του είναι. Να μην προχωρήσω σε άλλες παραμέτρους που έβαλα. Άρα μην απορείτε γιατί δεν μελετιέται. Μιλάω για επίπεδο της έρευνας στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Το να καθίσω εγώ, ο Αντρέας, εσύ, ο Α, ο Β, είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα θεσμικά του Πανεπιστήμιου η έρευνα. Ναι, αλλά αυτό είναι μια διαχρονική κατάσταση. Ναι. Για υπόψη σου. Η συμπεριφορά μας απέναντι στο Βυζαντίο, απέναντι στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιστορία, γιατί όταν ανθεί το Βυζάντιο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο αιώνα, Ευρώπη δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει. Και όμως βλέπεις ότι ξεκινάνε την ευρωπαϊκή ιστορία από τον Γαλλομάγνο. Με το έτσι θέλω δηλαδή, ξεκινάνε από τον 8ο αιώνα. Παραπέμποντας, πετώντας έξω από το παράθυρο την παρουσία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους μέχρι τότε. Ναι. Και μιλάμε για έναν πολιτισμό απίστευτο, αρχιτεκτονικό, εικαστικό, τεράστιο, μουσικό, ιστορικό, επιστημών, ιατρικής, μαθηματικών, για μια χώρα η οποία δεν είχε σχέση. Όταν έγινε η μάχη του Πουατιέ, οι Άραβες είχαν στην Ισπανία 5 πανεπιστήμια. Ναι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν υπήρχε ούτε κολέγιο. Ναι. Δηλαδή, οι Άραβες ήταν το επιστημονικό φως. Η Ευρώπη η απόλυτη βαρβαρότητα. Και όμως βλέπεις ότι κανείς δεν υπερασπίστηκε τον πολιτισμό στην Ανατολική Ευρώπη. Μια αυτοκρατορία η οποία μετάλλαξε μια σειρά λαών. Τους Σλάβους, τους Βούλγαρους, τους Ρώσους, τους Χάζαρους, Αρμένιους, Γεωργιανούς, Μέση Ανατολή. Παντού η παρέμβασή της ήταν απίστευτη. Το χριστιανικό δόγμα το ίδιο διαμόρφωσε με τις συνόδους της Οικουμενικής. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την ενδία, την απίστευτη ενδία, η οποία δεν υπήρχε πριν από 50 χρόνια. Είχαμε πάρα πολλούς βυζαντινολόγους και η ιστορία του Βυζαντίου αποτελούσε τμήμα ή μάλλον ολόκληρη χρονιά στο ιστορικό βιβλίο της Τετάρτης Γυμνασίου. Κάναμε ένα χρόνο βυζαντινή ιστορία. Και βέβαια υπάρχουν έρευνες, μελέτες, πάρα πολλές δουλειές. Μετά τη μεταπολίτευση, μετά την επικράτηση των νεομαρξιστών, ιδιαίτερα η οδυνηρότερη περίοδο ήταν μετά τη συντριβή των κομμουνιστικών κομμάτων, τότε πλέον η χώρα γνώρισε μια απίστευτη επιδρομή των λεγόμενων νεοκών μαρξιστών, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι ότι ήταν αδύνατον να μπορέσουν να πείσουν λαούς ότι δεν μιλάμε για ένα χρεοκοπημένο
πολιτικό σύστημα, έκαναν μια άλλη κίνηση. Άσε την οικονομία, άσε την παραγωγή και τι θα κάνουμε, θα τους πάρουμε την παιδεία, το σχολείο, θα τους πάρουμε τον πολιτισμό και θα πεθάνει κάθε έννοια ασχολήσεως με την παγκόσμια ελληνική γραμματεία. Μέγιστος εχθρός ο Αριστοτέλης. Εγκληματίας ο Πλάτων. Μην ασχολείται με την ελληνική ιστορία. Ποιος είναι ο γελίος Σοφοκλής? Ποιοι είναι οι απίθανοι λόγοι του Βυζαντίου? Αντιμετωπίσαμε ένα τερατώδες, μια τερατώδη επιδρομή νεοκών. Ο Σπύρος την ίδια στιγμή που μας είπες ότι έχουμε αυτά δύο-τρεις. Μόνο για τους παλαιολόγους, για το Βυζάντιο, σίγουρα τα δακτορικά είναι πολύ περισσότερα. Γενικά όμως για το Βυζάντιο. Είπα για τους παλαιολόγους και για μια και μιλάγα πριν. Πόσα διδακτορικά έχουν δοθεί για την. Για το διαφωτισμό, πόσο για τον 80. 80 και λίγα είναι. Και για το Βυζάντιο, έτσι με μια μικρή έρευνα που έκανα, έχουν δώσει γενικά. Έτσι, ναι, ναι. Γύρω στα 215 για το Βυζάντιο γενικά. Αλλά έχει, το θέλει. Αλλά για τους παλαιολόγους που μιλήσαμε πριν, γι' αυτό το εντόπισα εκεί, για τους παλαιολόγους και για την άλωση συγκεκριμένα για αυτά τα δύο θέματα. Γιατί στο Βυζάντιο έχει γενικά πράγματα που μπορείς να. Λοιπόν. Και μιλάμε ή τώρα. Να αποφύγει τα ιστορικά τα δύσκολα. Το Βυζάντιο είναι ένας όρος που καθιερώθηκε αργότερα. Έτσι, μιλάμε για τη Νέα Ρώμη. Έτσι, μιλάμε για τη συνέχεια της Ρώμης. Όταν η Ρώμη η παλιά πέφτει στους βαρβάρους, συνεχίζεται η ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με πολλά, τη Νέα Ρώμη. Και τα πιο πολλά δακτορικά που αφορούν το Βυζάντιο έχουν δοθεί από τις θεολογικές σχολές και όχι από τις ιστορικές. Με τη Νέα Ρώμη, την οποία ο Κωνσταντίνος, ειδωλολάτρησόντας ακόμα ο ίδιος, έτσι δεν ήταν χριστιανός, είχε μητέρα χριστιανή, αλλά ήταν ειδωλολάτρης. Τι θέλει να την κάνει? Θέλει να την κάνει 10 φορές πιο λαμπρή από την παλιά Ρώμη. Και την έκανε. Ό,τι μπορούσε να φέρει, το έφερε. Από αγάλματα, από μνημεία, από οτιδήποτε που έφτιαξε. Ήταν δηλαδή μια πόλη μοναδική στην ιστορία. Ίσως ήταν η πιο σπουδαία πόλη της ιστορίας και το σημείο που διάλεξε, βέβαια. Βλέποντας στο Βόσπορο, κατάλαβε το σημείο ότι μεταξύ Ασίας και Ευρώπης θα είναι κατάλληλο για την έδρα της νέας αυτοκρατορίας, που ήταν συνέχεια της παλιάς. Δηλαδή, αυτό είναι το εξωφρενικό, ότι οι δυτικοί θα είχαν κάθε λόγο, αν δεν ήταν κακοπροαίρετοι, για να τιμούν το Βυζάντιο σαν συνέχεια της Ρώμης. Λέωνιδα, ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι δυνατόν να μην το λάβουν υπόψη τους καθόλου και να γυρνάνε και να λένε ότι η ιστορία της Ευρώπης ξεκινάει από τον Καρλομάγνο? Αυτό είναι παράνοια. Αθλειότητα ιστορική είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, για να γυρίσουμε στο θέμα μας. Ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι εκπληκτικές αναφορές του Ερντογάν στο θέμα της αλώσεως, το ερωταστικό κλίμα, η επιλεγμένη μέρα, 29 Μαΐου, και παράλληλα με αυτό, όποιος ανοίξει Netflix θα δει πολλές σειρές τουρκικές οι οποίες αναφέρονται στο Μπαγεζίτ, αναφέρονται στο Φατίχ, αναφέρονται στο Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, αναφέρονται στους Οσμανλίδες τα πρώτα χρόνια τους. Τα πρώτα χρόνια όταν ακόμα συγκρούνται με τους Σελτζούκους, σειρά με 500 ξέρω εγώ επεισόδια. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Όχι ένα και δύο. Και μάλιστα έχουν επενδυθεί πάρα πολλά λεφτά. Χιλιάδες κομπάρσι. Παραγωγές δηλαδή, οι οποίες είναι πανάκριβες. Το είχε τόσο πολύ ανάγκη ο καινούργιος Φατίχ. Όλη αυτή την πολιτισμική αντεπίθεση. Γιατί 80 χρόνια
οι κεμαλιστές την Οθωμανική ιστορία την είχαν κρεμάσει στα μανταλέκια. Και μαζί με αυτήν βέβαια το Ισλάμ. Και κάθε φορά που ελόχευε κίνδυνος να εμφανιστεί Ισλαμιστής ή Νεοοθωμανός, είχαμε αμέσως στρατιωτικό πραξικόπημα. Τα 5 στρατιωτικά πραξικοπήματα των τελευταίων 60 ετών έγινανε εν όψη του κινδύνου ανόδου και πάλι του Ισλάμ. Σ' ακούω. Σωστές παρατηρήσεις, έτσι είναι. Ο Ερντογάν, καταγόμενος από την ποταμιά της Ριζούντας του Πόντου, ακριβώς ενσαρκώνει και έχει αυτό το αποτύπωμα του Γενίτσαρου που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι βασιλικό του Χριστού βασιλέως. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό, αυτό περνάει καλώδιο στο λαό του, στη Γερμανία. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια έκρηξη Τούρκων μετά από εκλογές. Τρομάξαν οι Γερμανοί. Και 92% συμμετοχή σε εκλογές. Πήγαιναν παράλυτοι, πήγαιναν άρρωστοι. Πήγαιναν μετά από επέμβαση. Πήγαιναν προβληματικοί. Ναι, σαφώς. Γιατί το 70% της τουρκικής κοινωνίας είναι βαθιά αντιδυτική. Γιατί ο Ερντογάν, ασχέτως του κόμματος που ψήφισαν, μπορεί να ψήφισαν ακόμα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και να είναι αντιδυτική, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να είναι αντιδυτική, ο Ερντογάν χτύπησε το θυμικό τους και τους είπε: η Δύση, χρησιμοποιώντας ως δούριο υπό τον Κιλιτάρολο, προσπαθεί να αλώσει τον πολιτισμό μας και αυτό το μεγαλείο το οποίο είμαστε ως Οθωμανοί Τούρκοι. Εγώ σας το εξασφαλίζω, θα το δείτε όσον όπου και στην τσέπη σας, ήδη το εισπράτετε, γιατί ο διεθνής τύπος γράφει ότι οι εκλογές στην Τουρκία το 23 είναι πιο σημαντικές, μάλλον το πιο σημαντικό γεγονός στον κόσμο για το 2023. Βεβαίως ο Economist όταν το έγραψε αυτό έλεγε ότι ρέπει η Τουρκία προς τη δικτακτορία. Ο Ερντογάν όμως πούλησε το εξώφυλλο ως τη σπουδαιότητα που έχει η Τουρκία στη διεθνή κοινότητα. Τους εξηγεί με απλά λόγια, αν κάποιος καταλάβαινε την τουρκική γλώσσα, τους μιλάει με λύρητα, στάζει το στόμα του μέλι όταν τους μιλάει. Τους μιλάει σαν ο παππούς τους, ο μπαμπάς τους, γι' αυτό και η επίκληση μπαμπατζή μου, σημαίνει μπαμπάκα μου, όταν τον επικαλούνται, ψηφοφόροι του, τους μιλάει σαν ο παππούς τους, ο νονός τους, τους δίνει χαρτζηλίκια, πράγματα τελείως λαϊκίστικα για έναν δυτικό άνθρωπο και για τους Έλληνες βέβαια πλέον, αλλά κατανοητό ίσως ως νοοτροπία τους παππούδες μας. Ξεχασμένα πια στην Νέα Ελλάδα, αλλά έτσι λειτουργεί ακόμα στην Τουρκία. Και βεβαίως δεν μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε με τον δικό μας αξιακό κώδικα, θα κάνουμε λάθος, έτσι και το κάνουμε αυτό. Έτσι είναι και οι ψηφοφόροι του Ερντογάν είναι των 200 μέχρι 420 δολάρια το μήνα. Αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι λοιπόν ψηφίζουν Ερντογάν. Γιατί ψηφίζουν Ερντογάν και δεν το κατανοεί η Δύση? Διότι πάνω απ' όλα για αυτούς είναι ο αξιακός κώδικας, η περηφάνεια, το να είσαι Τούρκος, το να στηρίζουμε τον ηγέτη μας, όπως κάποτε οι πρόγονοι δικοί μας, οι προπάτοι μας, οι παππούδες μας, οι βασιλικοί, οι βασιλόφρονες λέγανε ελιά, ελιά και κότσο βασιλιάς, μην έχω να φάω, ας φάω μόνο ελιά, κάνει και ρήμα κιόλας, θα στηρίζουμε τον βασιλιά. Έτσι λοιπόν με την ίδια λογική σήμερα οι Τούρκοι ψηφοφόροι και νέοι άνθρωποι που παίρνουν 200-400 δολάρια το μήνα, ξαναλέω, στηρίζουν Ερντογάν και δεν βάζουν πάνω απ' όλα την οικονομία και δει αν θα γεμίσει το καλάθι με κρεμμύδια ή δεν ξέρω εγώ τι. Τους είπε, δεν θα θυσιάσετε τον πρόεδρό σας που σας δίνει ένα μεγαλείο για τα κρεμμύδια. Δεν πειράζει, ψωμί και αλάτι θα φάμε, μαζί όμως θα τραβήξουμε μπροστά. Αυτές είναι ρίσεις που έλεγαν οι Σουλτάνοι και οι ηγέτες γενικώς όταν θέλουν να εμπνεύσουν το λαό για να είναι συμμέτοχος σε κάτι μεγαλειώδες που οραματίζεται ο ηγέτης. Θα μου πει κάποιος, μα αυτά είναι παραμύθια, πρέπει αυτά πιστεύουν. Ναι, αλλά αυτά πιστεύουν. Τι να κάνουμε τώρα, με αυτούς έχουμε να κάνουμε απέναντι. Και το είδαμε στην κάλπη, δεν είναι ένα θεώρημα. Έτσι είναι. Λοιπόν, αντίθετα με τον Κιλιτάρογλου, ο οποίος έκανε ολέθρια λάθη, δήλωσε σε μια σουνιτική κοινωνία ότι είναι αλεβίτης,
είναι και Κούρδος στην ουσία, το κρύβει αυτό ακόμα, τέλος πάντων. Έχει μια ηλική αλφα, δεν έχει το προφίλ του ηγέτη όπως το αντιλαμβάνει το, ο Τούρκος. Και σε κάθε περίπτωση οι επικοινωνιολόγοι του, όλοι οι Ευρωπαίοι, είπανε να δώσει έμφαση στην οικονομία του νοικοκυριού. Ούτε αυτό πέρασε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον Ευρωπαίο, η οικονομία του καλαθιού. Δεν ενδιαφέρει όμως τον Τούρκο, και αυτό ξαναλέω φάνηκε στην κάλπη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όσοι πάνε να ερμηνεύσουν την Τουρκία και στην ιστορία της, την Οθωμανική περίοδο, τι, ποιοι είναι ποιοι και τι κάνανε, γιατί τα κάνανε. Και στη σύγχρονη ιστορία της, από 29 Οκτωβρίου του 1923 μέχρι σήμερα, 100 χρόνια θα γιορτάσουν φέτος Τουρκικής Δημοκρατίας, αν δεν έχει μελετήσει την Τουρκία, αν δεν έχει κατανοήσει τι είναι η Τουρκία σε επίπεδο πολιτισμού, εξάγου κώδικα, ηθών, εθήμων, τα πάντα, ακόμα και τη γλώσσα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Τουρκία με εγχειρίδια δυτικής σκέψης, θα πέφτει πάντοτε έξω. Και τι γίνεται τώρα, όσοι δικοί μας αναλυτές πάνε να αναλύσουν την Τουρκία εξαντανακλάσεως με το τι αναλύουν οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί, την πατάνε. Και γι' αυτό όλοι έλεγαν ότι ο Ερντογάν θα χάσει τον Κιλιτάρογλου, γιατί έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και την πατήσαν όλοι, πλην εμού και κάποιον άλλον, οι οποίοι ασχολούμαστε ειδικά με την Τουρκία, και λέγαμε, παιδιά, ο Ερντογάν δεν χάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Το τόνιζε αυτό ο δάσκαλος, ο Νεοκλήσος Αρίστος, το τόνιζε αυτό συνέχεια, Δημήτρη. Ακριβώς, τον είχα δάσκαλο 20 χρόνια, ήμουν εξ απορρίτων του. Μαθήτευσα δίπλα του, είναι πνευματικό μου πατέρα. Αν σήμερα μιλάω δημοσίως και έχω βήμα, το οφείλω σε αυτόν και πάντοτε θα τον μνημονεύω στη ζωή μου όσο ζω. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την Τουρκία με εγχειρίδια δική σκέψη. Θα κάνεις λάθος. Το ότι κατανοώ την Τουρκία και την ερμηνεύω δεν σημαίνει ότι ενστερνίζομαι αυτά που λέει. Αντιθέτως, στους ισχυρισμούς τους που έχουν, τους ιστορικούς, πολιτικούς σήμερα κτλ., την αλατούρκα ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, ψάχνω να βρω που χωλαίνουν τα επιχείρηματά τους, ούτως ώστε στη ρογμή της χολότητας αυτής να κάνω προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε στα νομικά, για να μπορέσω να κερδίσω. Ή τουλάχιστον να μην χάσω. Η λογική λοιπόν ότι ερμηνεύω τον Τούρκο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τι είναι αυτά που λένε και τι είναι αυτά που κάνουν, μα είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Βεβαίως είναι δυνατό να συμβαίνει. Όταν εμείς, ας πούμε, είδαμε με θλίψη να πανηγυρίζονται μέσα στην Αγία Σοφιά τη νίκη του Ερντογάν, για αυτούς δεν ήταν κανένα θλιβερό γεγονός, δεν καμία δήλωση κάνανε. Για αυτούς ήταν αθριαβευτικό γεγονός στη δικά τους λογική. Γιατί ήταν αθριαβευτικό γεγονός στη δικά τους λογική? Διότι ο Ερντογάν κατόρθωσε να ενεργοποιήσει τον τρίτο πυλώνα ως το πόσιμο του Ισλάμ. Είναι η Μέκα, είναι το Αλακτσά, το οποίο το είχαν οι χριστιανοί, τα οποία ήταν σταυροφόρμα, εδώ ξαναπέναν οι μουσουλμάνοι, πήγαιναν, ερχόταν τέλος πάντων τους μουσουλμάνους. Και έλειπε ο τρίτος πυλώνας, που είναι η Αγία Σοφιά. Ενεργοποίησε το 20 και αυτή τη στιγμή δηλώνει άτυπα, δεν τον έχουν αποδεχτεί, άτυπα, ότι είναι ο νέος χαλίφης του Ισλάμ. Τον έχτισε μάλιστα άτυπα χαλίφη ο Αλί Ερμπάς, ο υπεύθυνος σχετικών θεμάτων, με το ξύφος του Φατίχ, του Πορθητή, στην Αγία Σοφιά τον Ιούλιο του 20, ναι. Όπως θυμόμαστε. Ναι. Αυτή είναι η ούμα του Ισλάμ που ενώνει, και από την άλλη μεριά με άλλες εκδηλώσεις ενώνει και την ούμα, την κοινότητα τέλος πάντων, των Τούρκων ανά τον κόσμο. Που ξεκινούν τους Ουιγούρους και φτάνουν Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν και όλα τα Ιστάν μέχρι Καζακστάν κλπ. Μέχρι τη Βαλκανική. Και γι' αυτό τώρα το καινούργιο του χαρτί είναι ότι δεν υπάρχουν μουσουλμανικές μειονότητες στη Βαλκανική και στην Ελλάδα, λέγε Θράκη, αλλά υπάρχουν τουρκικές εθνοτικές μικρές μειονοτικές ομάδες, που είναι το επόμενο χαρτί του που θα παίξει, πέραν της Κύπρου, πέραν της Ανατολικής Μεσογείου, πέραν των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, της αποστρατικοποίησης και της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Αυτά είναι που έρχονται. Ο Ερντογάν δεν είναι της λογικής του πολέμου, είναι της λογικής των Οθωμανών, πολιορκία μακρά, σύμμαχος ο χρόνος και η υπομονή, πέφτει σαν όριμο φρούτο, όπως έπεσε η Κωνσταντινούπολη μετά από 1,5 μήνα, 2 σκάρτους πολιορκίας, όταν ήταν μόνη της σαν την Καλαμιά στον κάμπο και είχε αλώσει όλο το Βυζάντιο ο Οθωμανικός πληθυσμός και οι άρχοντές του από το 1299, και αν πάμε πίσω και στους Σελτζούκους ήδη από το 1071. Άρα λοιπόν επί 400 χρόνια οι Τούρκοι, να τους πω έτσι, οι Τουρκομάνοι, με οποιαδήποτε ταυτότητα, Σελτζουκική, Οθωμανική, Οσμανλίδικη κτλ., άλλον από το Βυζάντιο από μέσα, με ποικίλους τρόπους που είπαμε στην αρχή, με εξωμότες, με δικούς τους ανθρώπους, με πουλημένους ανθρώπους, με το καλό ή με το άγριο, εξλαμισμούς, με κτλ. Το κατόρθωσε, και αυτή τη λογική έχει ο Ερντογάν. Δεν θα μας κάνει πόλεμο, όσο ζει αυτός και είναι στην ηγεσία της Τουρκίας. Όμως
θεωρεί ότι ανέμακτα με την πολιορκία μπορεί να κερδίσει αυτό που θέλει, ειδικά όταν οι κοινοί σύμμαχοι που έχουμε, λέγει Αμερικανοί, λέγει Μπλίνκεν, μας προτρέπουν να τα βρούμε, γιατί δεν είναι διατεθειμένοι ακόμα να χάσουν από το Μαντρί της Δύσης την Τουρκία, έστω διατηρώντας τη ως αναγκαίο κακό. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Νομίζω τα ξέρουν οι Έλληνες, αρμόδιοι, αξιωματούχοι. Το θέμα αν έχουν διάθεση να εφαρμόσουν κάτι από αυτά που λέμε εμείς απόψε εδώ, ή απλώς η εξωτερική μας πολιτική είναι η καθυπόδειξη των συμμάχων που έχουμε και μας πούνε παιδιά θα κάνετε αυτό και λέμε ναι θα το κάνουμε. Ή αν κρατάμε και ένα δείγμα έτσι, ατομικής εξωτερικής πολιτικής. Δημήτρη μου, είδαμε αυτό ακριβώς περιγράφεις να γίνεται στους πανηγυρισμούς στα Τίρανα, στην Πρίστινα και στα Σκόπια που βγήκαν έξω με τουρκικές σημαίες μαζί με τις σημαίες των χωρών. Δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεις. Ότι το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είναι ήπιας μορφής ο πόλεμος που γίνεται και αποτελεσματικός γιατί χτίζει. Ναι. Χτίζει. Ναι, ναι. Δεν αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο, είναι ανέμακτος και λες αλλά μωρέσαι γιατί έγινε. Ναι. Και αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν και τη σταδιακή πολιορκία της πόλης και του Βυζαντίου και τους εξωμότες που ήταν συνέχεια υπήρχαν. Μα και εδώ δεν γκρινιάζουμε για τους εξωμότες. Και εδώ που γκρινιάζουμε για τους εξωμότες υπήρχαν μέσα στη διοίκηση στην Οθωμανική δεκάδες τέτοιες οικογένειες, εκατοντάδες. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από τον Μωάμεθ, αυτός που ήταν ο εμπνευστής ουσιαστικά της πολιορκίας και επέμενε μέχρι τέλος ότι θα πέσει η πόλη, να μην υποχωρήσει ο Μωάμεθ, ήταν ο Ζαγανός ο στρατηγός, και πολιτικός, ο άνθρωπος που θεωρείται και μέντορας του Μωάμεθ, τον είχε διδάξει ο ίδιος, προερχόμενος από καθαρά ελληνοχριστιανική οικογένεια της Βυθινίας, η οποία όμως αυτή η ελληνοχριστιανική οικογένεια είχε υπηρετήσει τους Οθωμανούς για πολύ καιρό. Ο παππούς του ήταν βεζίρης χαρακτηριστικά. Αυτός κάποια στιγμή μεγάλωσε ως χριστιανός, κάποια στιγμή έγινε γεννήσαρος και σε κάποια φάση έγινε και πασάς στο Μοριά πλέον, στην Πελοπόννησο. Πάρα πολύ σωστά. Και την εποχή των Σελτζούκων παρόμοια παραδείγματα, έτσι. Και μια και είπαμε για τον Νεοκλήτο Σαρή, θα πούμε ότι όσοι ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά, ο Δημήτρης δεν ξέρω τι θα πει, αλλά το δίτομο η Οσμανική πραγματικότητα πρέπει να είναι απαραίτητο να το διαβάσει κάποιος πριν ασχοληθεί, προτού καν ξεκινήσει να καταλαβαίνει τι γίνεται στην Τουρκία. Να τα πούμε τα δύο βιβλία αυτά. Λοιπόν, είναι ήταν τρίτομο, οι δύο εκδόθηκαν. Ο τρίτος ήταν στις σημειώσεις, δυστυχώς δεν εκδόθηκε ποτέ. Ο πρώτος τόμος που είχε βγάλει για το. Η Οσμανική πραγματικότητα. Και ο τρίτος τόμος, ας πούμε ότι είναι το δικό μου το διδακτορικό, που συνέχιζα την Οσμανική πραγματικότητα. Δηλαδή τη σημειώση του Νεοκλήτη, μια δικιά μου έρευνα παραπάνω. Το δικό μου το διδακτορικό ουσιαστικά είναι ο τρίτος τόμος της Οσμανικής πραγματικότητας για το καθημερινό βίο και τη συμβολή των Ρωμιών στον Οθωμανικό πολιτισμό. Και από εκεί και πέρα είναι και το βιβλίο του Σπύρου Βριών. Δηλαδή από τους ακροατές μας, αν κάποιος θέλει να μελετήσει, να δει τι έγινε. Και όχι μονάχα από τους ακροατές, αλλά και όσοι ασχολούνται ως ειδικοί, για να μπορέσουν να λειτουργούν, να σκέφτονται όπως ο Τούρκος, πρέπει να διαβάζουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού για 16 λαμισμού της Μικράς Ασίας. Οσμανική πραγματικότητα, το δίτομο έργο του Νεοκλή Σαρή. Και από εκεί και πέρα, για να καταλάβουν τον τουρκικό εθνικισμό, πρέπει να βρουν, και αυτό έχει εξαντληθεί, ένα μικρό βιβλιαράκι, γύρω σε 120 σελίδες, του Ζιάγκιο Καλ, πνευματικού πατέρα του. Εκδόσεις Courier, παλιό. Βεβαίως, Courier παλιό, που είναι αρχές τουρκισμού. Βέβαια, για να δουν τι σημαίνει Νέα Τουρκία. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Και υπάρχει και ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Μίκα Βαλτάρη. Ο Μαύρος Άγγελος που είναι πραγματικά μοναδικό για την περιγραφή της ατμόσφαιρας των τελευταίων ημερών της πόλης πριν να πέσει. Στη λογοτεχνία υπάρχουν πολλά βιβλία. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι Φιλανδός ο Μίκα Βαλτάρη, έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία. Το είχα διαβάσει μικρός αυτό και περιγράφει μέσα και την προσπάθεια που γίνεται από τον μαθηματικό αυτόν τον Ούγκρο να φτιάξει την άμυνα του Βυζαντίου. Και το κανόνι, αυτό το μεγάλο κανόνι. Το Ουρβανού, ναι. Ναι, μπράβο. Το οποίο το είχε προσφέρει στους Βυζαντινούς πρώτα. Ναι, δεν είχαν τα χρήματα που ήθελαν να το πάρουν. Παρότι είχε χρήματα αστικά, βάτσα με το πολεϊκά, ο Λουκάδο Νοταράς. Μπράβο. Και γι' αυτό έχασε και το κεφάλι του από τον Φατίχ. Γιατί του λέει ο Φατίχ, έρχεσαι να υπηρετήσεις σε μένα και να δώσεις σε μένα τα χρήματα και δεν τα δώσεις για την πατρίδα σου. Αν δεν τα δώσεις για την πατρίδα σου, θα τα δώσεις για μένα. Είχανε, αλλά δεν τα δώσανε. Ή τέλος πάντων δεν είχανε. Και αυτός πήγε στους Τούρκους.
Ναι. Αλλά εδώ φαίνεται και η αδυναμία του Βυζαντίου, έτσι να το πω αυτό κλείνοντας. Ωραία, αφού δεν έχεις να το πάρεις εσύ, να το φτιάξεις, μην τον αφήσεις να πάρεις Τούρκους. Ναι. Πολύ εύκολα θα μπορούσε να τον είχαν κρατήσει στο παλάτι κάπου, ας πούμε. Άρα είχαν χάσει τα αντανακλαστικά τους, δυστυχώς. Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο για να κρατήσει τα μυστικά του χρησιμοποιούσε απίθανες μεθόδους, ειδικά το υγρό πυρ. Ξέρουμε τι έκανε όποιον ασχολείται με το υγρό πυρ. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, υπερευχαριστούμε για την απόψη. Και εγώ, αγαπητή, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Για το αφιέρωμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.